Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, της έως 4, τέταρτος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Καλό μεσημέρι, είμαι ο Γιάννης Αθανασιάδης. Μια ζωή εδώ με τον Δημήτρη στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης. Αφορά το οικιακό φωτοβολταϊκό, έτσι μην το κάνουμε κάποια σύγχυση με το βιομηχανικό. Και είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Νταλάκας Γεώργιος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και ο κύριος Φραγκούλης Κωνσταντίνος, μέλος του διοικητικού, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Νταλάκα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Εκείνο που μπαίνει σαν πρώτο ερώτημα από όποιον ακούει για Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης είναι ποια είναι η διαφορά που υπάρχει στο οικιακό φωτοβολταϊκό με το βιομηχανικό και ποιο είναι το πρόβλημα που εσείς αντιμετωπίζετε σήμερα. Γιατί έχετε κάποια σημαντικά πράγματα να μας πείτε γύρω από τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε ανθρώπους που μέχρι κινδυνεύουν να χάσουν μέχρι και το σπίτι τους, έτσι, για κάτι το οποίο τους υποσχέθηκε το κράτος ότι θα τους βοηθήσει στη λογική της διασποράς της ενέργειας, της παραγωγής της ενέργειας με ένα λογικό έλογο τρόπο και της ανάπτυξης με λιγότερο με λιγότερη ρύπανση, να το πω έτσι. Έτσι, στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ πολύ αυτή την έννοια γιατί έχει. Σας ακούμε λοιπόν. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας. Τα οικιακά φωτοβολταϊκά ουσιαστικά είναι φωτοβολταϊκά μέχρι 10 kW εγκατεστημένη ισχύ που εγκαθίστανται στις στέγες των κτηρίων ή στις σκεπές. Αφορά φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η διαφορά με εντός εισαγωγικών της ΒΑΠΕ, βιομηχανικές, είναι ότι
Δεν είμαστε επιχειρήσεις, είναι φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Οι ΒΑΠΕ ουσιαστικά ανοίγουν βιβλία για αυτή τη δουλειά, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν όλες τις συνέπειες, υποχρεώσεις, δικαιώματα των αντίστοιχων νόμων και πλαισίων. Το δικό μας καθεστώς είναι φυσικά πρόσωπα και δεν έχει φορολογία το συγκεκριμένο καθεστώς. Mm-hmm. Για τους λόγους που θα πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι με απλά λόγια, ο κακομοίρης ο πολίτης βρήκε, είδε ότι το κράτος έχει σκοπό να τον βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο ώστε να μειώσει το κόστος του ρεύματος, με τη λογική του ότι θα προσφέρει και αυτός κάνοντας μια επένδυση στην ταράτσα του σπιτιού του για να έχει και αυτός αλλά και να το δίνει στη ΔΕΗ το ρεύμα αυτό. Το επιδότησε το κράτος στη λογική, έτσι το, τουλάχιστον το φανταστήκαμε όλοι στην αρχή, στη λογική του να δημιουργήσει μια φιλοσοφία στον κόσμο ώστε να υπάρχει μια αυτάρκεια μέσα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε οικιακό επίπεδο, τουλάχιστον έτσι όπως το συζητάμε, και ξαφνικά βρέθηκε στη λογική του και κλεμμένος και δαρμένος, όπως είπαμε πριν. Αυτό θέλω να μας το δώσετε λιγάκι να το καταλάβουμε, να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει, γιατί είναι θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη αξία για τους ακροατές σας να κατανοήσουν λίγο τη σειρά των γεγονότων και το εντός εγωγικών αξιακό πλαίσιο που λάβανε χώρα όλα αυτά τα φαινόμενα. Το 2009 η ελληνική πολιτεία με συγκεκριμένο ΦΕΚ φτιάχνει το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εκτεριακές εγκαταστάσεις. Υπογραφές τότε ο κύριος Παπαθανασίου, Χατζηδάκης και Σουφλιάς. Γιατί το 2009? Γιατί στην πραγματικότητα το 2009 είχαν οριμάσει συνθήκες και για την Ελλάδα να μπει σε μια τέτοιου είδους λογική. Τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί πρωτόκολλα Κιώτο, λογικές της παγκόσμιας κοινότητας για απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, μείωση μόλις του περιβάλλοντος, παραγωγή καθαρής ενέργειας με την υποπράσινη, ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας που η νέα τεχνολογία θα έδινε νέες θέσεις εργασίας. Άρα βλέπανε απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα για την Ευρώπη και παγκοσμίως, παραγωγή καθαρής ενέργειας. Αυτά με πρωτόκολλα Κιώτο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι λέει? Εγώ συν στα πρωτόκολλα Κιώτο θέλω απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, στόχους 20-20-20 μέχρι το 2020, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Οπότε σε αυτή τη λογική στείνω πλαίσια ενίσχυσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Μέχρι το 2009, το 2009 που η Ελλάδα έκανε αυτό το νομικό πλαίσιο, δεν ήταν καινοτομία της χώρας μας. Είχαν προηγηθεί τέτοιου είδους προγράμματα στη Γερμανία με πολύ παλαιότερη παράδοση και εμπειρία. Είχε προηγηθεί η Ισπανία. Άρα λοιπόν και άλλες χώρες στο εξωτερικό, Αμερική, η Ιαπωνία κτλ. Άρα λοιπόν το 2009 δεν γινόταν κάτι καινοτομικό στην Ελλάδα. Ήταν μετρημένα κουκιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νομοθέτης ή ο σχεδιαστής του προγράμματος ήξερε ότι δίνοντας κίνητρο σε πλατιές μάζες του πληθυσμού να μπουν στη λογική εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας, έχει πολλαπλά ωφέλη. Αν δει κανείς τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου ΦΕΚ και του νομοθετήματος, είναι στημένο πάνω στη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας, όχι πόλης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ίδιος ο νομοθέτης λέει ότι τα 10 kW που θα μπουν στη στέγη ενός σπιτιού ουσιαστικά ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας ενός μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα. Γι' αυτό, όπως λέει και ο ίδιος ο νομοθέτης, δίνει τέτοιου είδους φορολογική μεταχείριση, όχι φόρο δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα είναι η ιδιοκατανάλωση αυτό που παράγει το οικιακό φωτοβολταϊκό. Άρα δεν είναι εμπορική πράξη, δεν είναι επιχειρηματική πράξη, γι' αυτό και δεν πληρώνει φόρο. Άρα αυτό γιατί δεν σου επιβάλλει και η βιβλία. Ακριβώς. Δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σου φτιάξει προσωπική επιχείρηση, άνοιξε βιβλία και τελείωσε. Ακριβώς. Ήταν πριν το 2009 αυτό. Mm. Το οποίο απέτυχε εντελώς αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό και το αναθεωρήσαν εκ των υστέρων. Ναι, προφανώς. Και ο ίδιος ο νομοθέτης λέει σε αυτό το πρόγραμμα, στο αυτό το ΦΕΚ, ότι, για να δείτε πώς συνδέονται αυτά, ότι για να μπει κάποιος στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο, θα έπρεπε μέρος των θερμικών αναγκών του σπιτιού του να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και δείχνει. Και λέει ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες,
αντλίες θερμότητας, θα έλεγα εγώ, κτλ. Κτλ. Άρα, ήταν ένα πρόγραμμα για να καλλιεργήσει τη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας, να βάλει την αλλαγή καταναλωτικού προτύπου στο μέσο νοικοκυριό, να εξοικειώσει τον κόσμο με τη νέα τεχνολογία και για να κινηθούν μεγάλες μάζες πληθυσμού σε αυτού του είδους το σκεπτικό, έδινε τα κίνητρα που έδωσε. Ποια ήταν τα κίνητρα που έδωσε? Εγγυημένη τιμή σε βάθος 25 ετίας με σύμβαση, η οποία αρχική σταθερή τιμή θα αυξανόταν κάθε χρόνο με το 25% του τιμαρίθου. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σκεπτικό του προγράμματος. Από την άλλη μεριά όμως και τα οικιακά φωτοβολταϊκά, σαν λογική, έχουν τη δική τους αξία, γιατί προσφέρουν συγκεκριμένα τεχνικά και οικονομικά ωφέλη στο δίκτυο της ΔΕΗ. Γιατί όταν μιλάμε για οικιακά, μιλάμε για διασπορά της ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η διασπορά δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ηθικής τάξεως, «Α, έχουμε διασπορά». Αυτή η διασπορά στο δίκτυο της ΔΕΗ δίνει ευστάθεια. Αυτή η ευστάθεια στο δίκτυο της ΔΕΗ και αξιοπιστία κοστίζει λεφτά, αξίζει λεφτά. Ένα. Δύο. Τα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι κατευθυνμένα μέσα στον αστικό ιστό. Άρα λοιπόν, εκεί που ζητιέται ενέργεια, φανταστείτε τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, τα μεσημέρια που γίνεται η αιχμή, τα οικιακά φωτοβολταϊκά μαζί με και τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά είναι εκεί για να παράγουν. Τα οικιακά όμως έχουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, γιατί είναι μέσα στον αστικό ιστό. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει απώλειες το να κατεβαίνει ρεύμα από την Πτωλεμαϊδα στον αστικό ιστό. Ή από τα βουνά. Α, ή από τα βουνά. Καλά το λέτε. Ή από τα βουνά. Οπότε όλα αυτά τα ωφέλη έχουν κάποια αξία. Θεωρητικά ο νομοθέτης είχε ζυγίσει αυτή την αξία, που ήταν και βραχυχρόνια και μακροχρόνια, και είπε ότι έναντι αυτής της αξίας αξίζει τον κόπο να δώσω στα οικιακά αυτή, στους ανθρώπους που θα μπουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ένα κίνητρο. Όμως τα κουμάντα υποτίθεται είχαν γίνει λογαριασμοί. Η αξία ήταν μεγαλύτερη από το περίφημο κόστος. Αυτό έγινε το 2009. Το 2010 έρχεται η ελληνική πολιτεία και βάζει τους στόχους εγκατεστημένης ισχύως των ΑΠΕ και μάλιστα των φωτοβολταϊκών. Και τι λέει? Ότι σε αυτά τα, με αυτούς τους στόχους, σε συγκεκριμένο ΦΕΚ, λέει για τα φωτοβολταϊκά το 2014 θέλω 1500 ΜΒ εγκατεστημένη ισχύ και το 2020 2200 ΜΒ εγκατεστημένη ισχύ. Στον ίδιο νόμο εξαιρεί τα αγροτικά και τα έχει ειδική κατηγορία και αυτά, και ταυτόχρονα στον ίδιο νόμο λέει ότι οι παραπάνω στόχοι θα αναθεωρούνται ανά 2 χρόνια. Και στο ίδιο ΦΕΚ, στην τελευταία του σελίδα, λέει ότι από την υπερκάλυψη αυτών των στόχων τα οικιακά φωτοβολταϊκά, το ειδικό πρόγραμμα, εξαιρούνται. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα τι έλεγε ο νομοθέτης? Ότι εγώ έχω κάνει τους υπολογισμούς μας, τα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία που τη θέλω σαν τρελός, έχω κάνει τους υπολογισμούς μου, εσείς οικιακοί όσοι και να έρθετε μέσα στο σύστημα δεν πρόκειται να μου δημιουργήσετε πρόβλημα. Γι' αυτό και σας θέλω. Και για όλα αυτά τα ωφέλη που είπαμε προηγουμένως. Και έρχεται τώρα, βέβαια, είναι άξιο λόγο να πει κανείς πώς τέθηκαν αυτοί οι στόχοι. Εσείς, κύριε Καζάκη, που είστε και οικονομολόγος και αγαπάτε τα νούμερα, θα το βρείτε αρκετά ενδιαφέρον. Στήθηκαν αυτοί οι στόχοι με ένα οικονομικό σενάριο, το περίφημο βασικό σενάριο, γιατί υπήρχε και αισιόδοξο σενάριο που το είχε δώσει. Πάντα έτσι γίνεται. Baseline και το μέγιστο. Το οποίο αισιόδοξο σενάριο το είχε δώσει ο ΙΟΒΕ τότε. Mm-hmm. Στο οποίο βασικό σενάριο προέβλεπαν αύξηση του ΑΕΠ από το 2012 και μετά, μέχρι το 2030, ξεκινώντας από το 2012 1,1%, το 2013 πήγαινε 2,1% και μετά αυξανόταν περίπου με 2,5% μέσο όρο μέχρι το 2030. Mm. Άρα, εκ του αποτελέσματος, αισιόδοξοι στόχοι οικονομικής ανάπτυξης. Πάνω σε αυτούς τους αισιόδοξους στόχους οικονομικής ανάπτυξης στηθήκανε οι στόχοι των ΑΠΕ. Οκ, ως εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και έρχονται τώρα τα πραγματικά στοιχεία του ΛΑΓΙΕ και τι λένε? Ότι το 2013 εγκαταστάθηκαν εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών 2.210 ΜΒ. Δηλαδή 7 χρόνια νωρίτερα είχαν υπερβεί κατά 10 ΜΒ του στόχους του 2014, που ήταν και αισιόδοξη με βάση το σενάριο οικονομικής ανάπτυξης που είπαμε.
Και προσοχή, σε αυτό το σκεπτικό υποτίθεται τα οικιακά φωτοβολταϊκά εξαιρούνταν. Και έρχονται τώρα με βάση αυτή την αστοχία, γιατί στην πραγματικότητα ο δικός λογαριασμός, γιατί από εκεί πληρωνόταν η ΑΠΕ, έσκασε, γιατί στην πραγματικότητα μπήκαν ατέλειωτα μεγαβάτ μέσα με άναρχο τρόπο και χωρίς κανέναν έλεγχο. Και όχι από εσάς. Και όχι από εμάς. Φυσικά. Τι μπορούσαμε να αναλύσουμε, γιατί υπάρχει το θέμα και των φωτοβολταϊκών στα αγροκτήματα και πάνω στα βουνά με τις ΒΑΠΕ. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκεί πέρα έγινε η λαιλασία της αρκούδας μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι Γερμανοί να πουλήσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και αυτούς τους βούρνους που λένε στην Κρήτη, δηλαδή τις ανεμογεννήτριες. Έχει μεγάλη σημασία, Φεύστε. Γιατί συνήθως ο κόσμος σας ταυτίζει με αυτές τις πρακτικές. Και με αυτόν τον τρόπο σας λέει από ποιος που εσείς κοινιάσατε, δεν φτάνει ας πούμε από η λαιλασία που έχει γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί εσείς κουνιέστε. Το ξαναλέω, γιατί υπάρχει παρανόηση έξω. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και το λέμε. Ναι. Εδώ το οικιακό, σε μια άλλη Ελλάδα όπως εγώ την ονειρεύομαι και αν μου την επιτρέπετε, δηλαδή ελεύθερη, ανεξάρτητη και που κάνει κουμάντο λαός της, αυτού του τύπου η ενεργειακή εφαρμογή είναι απόλυτα θεμητή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και να παραθέσω, και επειδή μ' άκουσα πολλές κριτικές από τα αριστερά και για τη σημερινή εκπομπή προκαταβολικά, λοιπόν, να πω μόνο ότι η χώρα που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρο αυτού του τύπου τις εφαρμογές μαζί με άλλους τύπου ανάλογες εφαρμογές είναι η Κούβα. Και τους γνωστούς λόγους προβλημάτων που έχει και δεν έχει άλλο τύπου καύσιμα κτλ. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε, να προσέχουμε. Δεν το λέω σε εσάς έτσι, το λέω στους ακροατές. Και πόσο εύκολα παίρνουμε θέσεις χωρίς να ξέρουμε. Άλλο το πράγμα αυτό που βλέπουμε στα βουνά μας και στον τρόπο που γίνεται εκεί. Και άλλο αυτό το πράγμα. Θέλουμε στις πόλεις να έχουν εναλλακτικές. Για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε προηγουμένως. Και για άλλους ενδεχομένως που μπορούμε να το συζητήσουμε για τεχνικό, στην τεχνική της βάση. Και για σοβαρούς οικονομικούς λόγους. Για παράδειγμα, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις μια ολοκληρωμένη κατοικία, ακόμη και σε αστικό περιβάλλον, που μπορεί να έχει προβλέψεις και ενεργειακές, τέτοιες ώστε να αποσυμφορίζει το εθνικό δίκτυο από αυτήν την ιστορία και βεβαίως να κατεβάζει τα κόστη. Να έχουμε φτηνό ρεύμα, δηλαδή το πολυπόθητο, που βεβαίως σήμερα δεν το έχουμε. Γι' αυτό με συγχωρείτε που το λέω, εσείς μπορείτε να τα ξέρετε αυτά, αλλά το λέμε για τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Ο κύριος Φραγκούλης κάτι ήθελε. Ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, τα οικιακά φωτοβολταϊκά ή φωτοβολταϊκά στέγης αποτελούν το 5% των ΑΠΕ. Ακριβώς, τίποτα. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε με τίποτα, ακόμα και με και αναλογικό τρόπο, να το ταυτίσουμε αυτό που γίνεται με τα βιομηχανικά. Όχι, είναι και αστείο να συζητάς, γιατί εκεί πέρα μπαίνει και το θέμα του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το οποίο εδώ δεν ισχύει. Δηλαδή, όντως οι ιδιωτικές μεγάλες εφαρμογές ΑΠΕ και ΒΑΠΕ κοστίζουν στην παραγωγή τους προς το δίκτυο πολύ σημαντικό, πολύ πιο πολύ από ότι το παράγει το δίκτυο της, μάλλον, συγγνώμη, η ίδια η ΔΕΗ. Εδώ δεν ισχύει αυτό και καλό είναι να το διευκρινίζουμε αυτό το πράγμα για να μην τα συγχαίουν τα πραγματάκια. Επιτρέψτε μου, κύριε Καζάκη, να προσθέσω σε αυτό το άξονα σκέψης που βάλατε το εξής, ότι βλέποντας εκ των υστέρων και σαν τεχνικός το θέμα, σε πιάνει το μαράζι και ο καημός και λες, γιατί ρε παιδί μου αυτό το πράγμα να μην γίνει διαφορετικά. Τι σημαίνει διαφορετικά? Με σχέδιο, καταρχήν. Με σχέδιο. Να προφυλάξεις τα νότα σου, δηλαδή να μην σου σκάσει ο προϋπολογισμός. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ, τι έγινε? Δεν υπήρχε κλειστό budget. Δεν υπήρχε κλειστός προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός ήταν ανοιχτός. Όπου πάμε, παιδιά, θα τη βρούμε την άκρη. Καλά, συγγνώμη, πελατειακή σχέση οικοδομούσα. Με συγχωρείτε τώρα, εδώ τα λέμε ανοιχτά έτσι. Λοιπόν, πελατειακή σχέση θέλανε να οικοδομήσουν. Σωστό και είναι. Όμως υπήρχε αντίστοιχο παράδειγμα που θα μπορούσε να. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς, α, δεν το ήξερα. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τρέχει για πολλούς πετυχημένα και είναι και το καμάρι του ΙΠΚΑ. Το εξοικονομώ κατοίκον. Mm-hmm. Το εξοικονομώ κατοίκον γιατί δεν σκάει σαν πρόγραμμα? Γιατί έχει πεπερασμένο προϋπολογισμό με συγκεκριμένα λεφτά. Άρα όποιος προλαβαίνει και μπαίνει στη διαδικασία να πάρει την έγκριση, κλειδώνει το πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν την καινούργια, το επόμενο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσε να πει κανείς, μα ρε παιδί μου, πού να προβλέψουμε τα λεφτά που θα τράβαγε αυτό το πρόγραμμα? Εδώ πια αρχίζουν τα ορθολογικά, τα τελείως ορθολογικά.
σιγά λέμε εμείς τον υπολογισμό. Τι θα έπρεπε να κάνεις, κύριε Ιπεκά, κυρία ΡΑΕ και, κύριε Λαγία και όλοι οι θύνοντες νους, τι ενεργειακό σχεδιασμό έχεις, αφού τον έχεις βγάλει, αυτόν. Θες τέτοια σύνθεση με λιγνίτη, τέτοια σύνθεση με υδροελεκτρικά, τέτοια σύνθεση με φωτοβολταϊκά κτλ. Κτλ. Όλος αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός, το δικό σου σενάριο, βγάζει μια οριακή τιμή συστήματος. Επί τις μεγαβατόρες που υπολογίζεις ότι θα σου παράξει αυτό το ενεργειακό μείγμα, έχεις το πρώτο έσοδο του ειδικού λογαριασμού. Ένας πυλώνας. Πρώτη συνιστός. Η δεύτερη συνιστός. Τι άλλο υποτίθεται και στην πραγματικότητα μπαίνει στον ειδικό λογαριασμό? Το παλιό τέλος ΑΠΕ και το καινούριο το ΤΜΕΑΡ. Εκεί είναι πια αξιολόγηση πολύ εύκολη. Τι τέλος ΑΠΕ και τέλος ΤΜΕΑΡ εσύ σε πολιτεία κρίνεις ότι πρέπει να βάλεις στα χιλιάδες νοικοκυριά που καταναλώνουν, που αγοράζουν ρεύμα από τη ΔΕΗ, και για να μην καταρρεύσει ο προϋπολογισμός τους και η βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική. Σιγά το δύσκολο λέω εγώ. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο συνιστώσεις θα έκαναν έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Εσύ μετά σαν ηθήνων νους ΙΠΚ και ΡΑΕ θα μπορούσες να έχεις χρησιμοποιήσει και το σκεπτικό της ασφάλειας. Να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου προϋπολογισμό 30% πιο χαμηλό για να είσαι στο safe side. Πώς θα έπρεπε να τον εξελίξεις αυτόν τον προϋπολογισμό? Ακολουθώντας τις αρχές της καθαρής πράσινης ανάπτυξης ενέργειας. Δηλαδή να ξεκινήσεις πρώτα από τις πιο ήπιες και εκτατικές μορφές ανάπτυξης στον ΑΠΕ. Ξεκίνα πρώτα από τα οικιακά. Εξάντλησε το σύστημα των οικιακών. Μετά σου μένουν λεφτά από τον προϋπολογισμό που έχεις φτιάξει. Άρχισε να το ανοίγεις το σύστημα. Σε ΒΑΠΕ, σε πάρκα, σε δεν ξέρω εγώ τι. Με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον, δεν θα σου ξέφευγε ο προϋπολογισμός. Δεν θα σου ξέφευγαν τα λεφτά. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν ήσουν και έξυπνο κράτος και έξυπνη πολιτεία, θα μπορούσε να έχει στήσει και 5 προγράμματα να μελετάνε τεχνολογικά τι καινοτομίες μπορείς να κάνεις σε αυτή τη λογική της ήπιας ανάπτυξης παραγωγής ενέργειας. Βάλε μέσα τα πολυτεχνία. Βάλε μέσα τις επιχειρήσεις. Κάνε κλάστερ επιχειρηματικότητας για αυτό το είδος, όπως έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί και έχουν απογειώσει την επιχειρηματικότητά τους εκεί. Αλλά επιχειρηματικότητα, όχι τυφλή και πώς το λένε, με άξονα μόνο το κέρδος, μελετημένη για όφελος όλης της κοινωνίας. Ωραία. Κύριε Νταλάκα, για να το φέρουμε λιγάκι στο πιο απλοποιημένο για τους ακροατές μας. Εγώ θυμάμαι το 9 πρέπει να ήταν ή το 10 δεν ξέρω, που πήγαινα σε διάφορα πολυκαταστήματα που υπήρχαν μέσα άνθρωποι που κάναν προτάσεις για να βάλεις στην ταράτσα του σπιτιού σου φωτοβολταϊκά και όλα αυτά γινόταν μέσω τραπέζης. Κάνω λάθος? Όχι. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή γινόταν και μέσω τραπέζης. Γιατί εγώ όταν το συζήτησα μαζί του μου είπε ότι μόνο μέσω τραπέζης. Μάλιστα μου είχε πει μια συγκεκριμένη, δεν θέλω να την αναφέρω. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά τι κάνει? Δημιουργεί μια μορφή χρέους. Δηλαδή παίρνεις μια επιδότηση, αλλά είναι δανεισμός είναι ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Για να εγκαταστήσει κανείς αυτόν τον εξοπλισμό χρειάζεται ένα κεφάλαιο. Από το 2010 που πρωτοξεκίνησαν τα οικιακά φωτοβολταϊκά μέχρι το 2013, φανταστείτε, ένα δεκάρι 10 κιλοβάτ ξεκίνηκαν από 40-45 χιλιάδες και φτάσανε στο 2000, το τέλος του 2013 να κοστίζουν ξέρω από 15-20 χιλιάδες. 45-15. Ακριβώς. Γιατί? Γιατί δείτε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα έγινε σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα λοιπόν οι βιομηχανίες κέρδισαν οικονομίες κλίμακος. Άρα οι πρώτοι που μπήκαν είχαν κόστος εξοπλισμού ψηλότερο. Όσο αυτό το πρόγραμμα ή αυτά τα προγράμματα σε όλες τις χώρες, γιατί δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε και στην Αμερική, όπως και στην Αμερική και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Όσο αυτό το πρόγραμμα δούλευε, αυτή η λογική, τόσα περισσότερα πάνελς κατασκευάζονταν. Άρα η βιομηχανία κέρδισε οικονομία κλίμακος. Πού ήταν στο σκεπτικό το αρχικό, δηλαδή να δώσω μια επιδότηση στην αρχή, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να δημιουργήσει snowball effect, να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος σε δεύτερο και τρίτο χρόνο? Είναι κλασικά πράγματα αυτά. Άρα λοιπόν, το γιατί δόθηκε ψηλή ή χαμηλή επιδότηση είχε τη σκοπιμότητά της για να κερδίσει η βιομηχανία οικονομίες κλίμακος. Άρα κάποιος έπαιρνε δάνειο. Για να πάρει δάνειο έβαζε και υποθήκη σπίτι. Οπότε. Μα στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει διαφορετικά. Ναι.
Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που δεν έβαλαν υποθήκες. Όμως πολλά μέλη μας, πολλοί άνθρωποι στα 42.000 νοικοκυριά πανελλαδικά πήραν. Δεν έβαλαν υποθήκες όμως το επιδότηση. Όχι. Πώς το δώσανε, έτσι. Πήραν σε φυσικό πρόσωπο. Η επιδότηση δεν δόθηκε σε κεφάλαιο. Ναι, το δόθηκε ξέρω, σε ναι. τιμή. Ναι. Άρα το backup της τράπεζας ήταν. Η απόδοση της επιδότησης δεν είναι. Όχι, γιατί στην πραγματικότητα δεν. Το οικιακό φωτοβολταϊκό είναι μέρος της, είναι μέρος της ταράτσας. Δηλαδή πάει πακέτο. Απλά λέω κάτι σπράττει όμως το οικιακό, το νοικοκυριό που έχει τοποθετήσει αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν γίνει τέτοιες κινήσεις. Έγινε προφανώς κάποια μελέτη, έτσι δεν είναι. Με την τράπεζα, όταν πήγαινε να πάρει. Με τι εξασφάλισε το παίρνει η τράπεζα, έδινε το δάνειο. Το σπίτι. Ναι, για όσους δεν βάζαν υποθήκη. Είπατε ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν βάλαν υποθήκη. Έγινε το εξής. Ότι η τράπεζα ερχόταν εκ των υστέρων και σου ζητούσε τη μελέτη. Όταν ερχόταν η μελέτη, έβλεπε την απόδοση του φωτοβολταϊκού και σου έβαζε εγγύηση. Την απόδοση. Την απόδοση του φωτοβολταϊκού. Ένα ποσοστό, όχι όλο. Σου άφηνε και σε ένα κάτι, γιατί δεν τα έπαιρνε όλα. Μα είχες δεν επιτρεπόταν κιόλα να σου πει. Είχε και κατανάλωση. Είχε και αυτοκατανάλωση. Έτσι ακριβώς. Στη συνέχεια όμως. Άρα στηριζόταν στην επιδότηση. Ναι. Έχει σημασία το πράγμα, γιατί βρέθηκε. Έχει σημασία και κάτι άλλο όμως. Στη συνέχεια οι τράπεζες ψηλιαστήκανε και λέει. Για να σου βγάλω γρήγορα το δάνειο, γιατί οι τιμές πέφτουν, πρέπει να μου βάλεις υποθήκη το σπίτι σου και στο δίνω την άλλη μέρα. Εκεί ήταν η παγίδα των ιδιοκτητών. Εδώ μιλάμε για απάτη. Όμως. Απάτη. Και να ξέρετε ότι οι οικιακοί δεν είναι επενδυτές. Δεν προσλάβανε κανένα μελετητή να τους μελετήσει την επένδυση. Δεν έχει σημασία αυτό. Καμία σχέση. Από τη στιγμή που σου λέει η τράπεζα ότι θα σου αποδώσω το σπίτι. Πώς να το πούμε, καν το υποθήκη για μια μέρα υποσημείωση, να σου δώσω το δάνειο να το επιστρέψει, να σου ακυρώσει την υποσημείωση μετά, αυτό είναι κακούργημα βαρβάτο. Πας μέσα δηλαδή, αν είχαμε ευνομούμενη πάντα έτσι. Πολιτεία, έτσι. Το αν. Λοιπόν, ναι, πάντα με αυτή την προϋπόθεση, γιατί εδώ πέρα είναι καραμπινάτη. Περίπτωση απάτη, ναι. από την πλευρά της τράπεζας δηλαδή. Έτσι. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κάποιος δεν ξέρει. Για γρήγορη απόδοση δανείου. Επειδή οι τιμές πέφτουν, έλα να προλάβεις με υποθήκη το σπίτι σου. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα, τι έγινε δηλαδή, να καλοσκεφτείτε. Σε αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα των εγγυημένων τιμών, πολλοί το εκμεταλλευτήκανε. Ποιοι το εκμεταλλευτήκανε. Πουλήσανε οι βιομηχανίες, όπως είπατε, οι γερμανικές, οι εξοπλισμού. Ένας ωφελημένος. Δεύτερος ωφελημένος. Η τράπεζα που στην εγγυημένη τιμή έδινε εύκολα δάνειο σε ψηλό επιτόκιο. Δεύτερος ωφελημένος, τρίτος ωφελημένος, οι εγκαταστάτες βέβαια που έκαναν τις εγκαταστάσεις. Και πρέπει να ξέρετε, και είναι λογικό αυτό, ότι ανάλογα με τις αποδόσεις που έβλεπε ο εγκαταστάτης ότι θα έχει το φωτοβολταϊκό, καθοριζόταν αντίστοιχα και οι τιμές. Σε όλο αυτό το σύστημα τώρα, το εγγυημένο, αυτός που έμεινε με το μουτζούλι στο χέρι ήταν αυτοί που υπογράψαν τις συμβάσεις με εγγυημένες τιμές, δηλαδή εμείς. Δηλαδή στο τέλος και κλαμμένος και δαρμένος και με το μουτζούλι στο χέρι. Μάλιστα. Εκπληκτικό. Και ένα επιπλέον, αν επιτρέπετε, έγινε και επιπλέον ανάπτυξη σε καιρό κρίσης. Με τα οικιακά φωτοβολταϊκά τα μέσα. Μια διευκρίνηση έτσι για περισσότερο για την ιστορία. Οι κύριες πηγές των φωτοβολταϊκών, έτσι, του υλικού, της υλικοτεχνικής ας πούμε εγκατάστασης, από πού προερχόντουσαν, από ποιες βιομηχανίες υπήρχαν σταθερά κάποιες βιομηχανίες ή έχουμε στην Ελλάδα και αντίστοιχες βιομηχανίες που κάνανε αυτού του τύπου τις... Εκείνη την περίοδο φτιάχτηκαν νομίζω και τρία ελληνικά εργοστάσια βιομηχανίες, τα οποία βέβαια δεν άντεξαν για πολύ καιρό. Εγώ αλλά να το κάνω λιγάκι πιο πονηρό το ερώτημα. Μήπως είτε με όλο αυτό το κύκλωμα που μιλάμε ότι ξεκινάει από το Υπουργείο με τις εγκρίσεις και τα λοιπά, τη ΔΕΗ έτσι, και, το, και την τράπεζα. Μήπως υπήρχαν, όπως για παράδειγμα γινόταν κατά κόρο με τους αγρότες. Που τους πλασάρανε και το ποια βιομηχανία θα βάλουν. Δηλαδή, ναι, φίλε μου, θα σου δώσω το δάνειο ή την έγκριση ή οτιδήποτε για να προχωρήσεις, αλλά θα πάρεις από αυτόν. Αυτόν θα πάρεις. Λοιπόν, μήπως υπήρχε και τέτοια περίπτωση σε αυτήν την ιστορία. Στην περίπτωση των Ιγιακών ήταν πολύ δύσκολο γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν. Είναι μικρή έκταση. Ακριβώς. Και είναι ατέλειτος αριθμός πανελλαδικά. Οπότε δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός και να.
κομμανταριστεί με αυτόν τον τρόπο. Ενώ ο αγρότης πήγε μέσω της ενός εόρστο. Ναι, σωστό. Γινόταν κομμάτο. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Πόσο ποσοστό τώρα είναι των μελών σας, αλλά και ευρύτερα, φαντάζομαι, οι άνθρωποι που χρωστάνε ουσιαστικά το σπίτι τους. Γιατί υποθήκη τώρα σε αυτές τις συνθήκες και σε τέτοιες περιστάσεις το χρωστά στο σπίτι στην ουσία. Είναι μεγάλο το νούμερο. Συγκεκριμένα νούμερα δεν έχουμε. Πλειοψηφία. Είναι η πλειοψηφία. Είναι. Περνάει το 35%. Mm-hmm. Αλλά ένα άλλο πολύ σημαντικό. Αρχίζουν οι τράπεζες επειδή δεν βγαίνει το έσοδο από το φωτοβολταϊκό, ειδικά το χειμώνα, και αυτοί βάλαν σταθερά μηνιαία δόση, αρχίζουν και πιέζουν. Θα σου πάρω το σπίτι, θα σου βγάλω το σπίτι σε πληστηριασμό. Ωραία. Έχετε διαταγές, πληρωμές και διαπράγματα από τις τράπεζες για τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει πλέον το έσοδο και δεν μπορεί να καλυφθεί η δόση. Προς το παρόν καλύπτεται μόνο εκβιαστικά. Δηλαδή, προς το παρόν δεν έχουμε. Απλά τέτοιες, έχουμε τα τηλέφωνα των τραπεζών, ναι, 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 ναι. Απειλές από τις τράπεζες. Mm-hmm. Και εσείς τώρα, τι ακριβώς, καταρχήν για να έχουμε και μια πιο έτσι περιεκτική εικόνα, τι απώλεια υπάρχει οικονομική στον κόσμο που έκανε αυτή την κίνηση? Αιμορραγία. Κοιτάξτε, οι μειώσεις είναι από 0%. Ποια είναι 0%? 0% είναι τα φωτοβολταϊκά που εγκαταστάθηκαν πριν το 2011. Mm-hmm. Γιατί τότε, σύμφωνα με το κριτήριο του ΙΠΚ, το κόστος του εξοπλισμού ήταν υψηλό, άρα η τιμή που είχαν πάρει τότε δεν χρειαζόταν κούρεμα. Όμως υπάρχουν και φωτοβολταϊκά που έχουν φτάσει κούρεμα μέχρι και 42% στην υποτιθέμενη εγγυημένη τους τιμή. Άρα αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά δεν θα αποπληρώσουν ποτέ το δάνειο ή την επένδυση που κάνουν, αυτοί κινδυνεύουν με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Άρα είναι μέχρι και 42% το κούρεμα στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Και μάλιστα, άμα δείτε τα οικονόμικα αυτού του κουρέματος, το ΙΠΚ πώς σκέφτηκε? Πότε μπήκαν πολλά μεγαβάτι κιλοβάτι στο σύστημα? Το δεύτερο εξάμεινο του 12. Εκεί θα χτυπήσω. Όλο το σκεπτικό της μελέτης, της υποτιθέμενης μελέτης του ΙΠΚ, στήθηκε για να χτυπήσει ορθολογικά. Από Excel ξέρουμε, μπορούμε να βγάλουμε ό,τι θέλουμε. Εκείνο το συγκεκριμένο εξάμεινο. Άρα, άνθρωποι του δεύτερου εξαμήνου του 12 έχουν μείωση μέχρι και 42% στην τιμή. Καταστροφή. Εσείς, καταρχήν να πούμε κάτι. Εσείς τη σύμβαση που κάνατε, την κάνατε με το κράτος ή με τη ΔΕΗ? Με τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την παρέμβαση του κράτους σε μια σύμβαση ιδιωτική, να το πω έτσι. Ε? Για πέστε μας λιγάκι γι' αυτό. Ωραία ερώτηση. Στην πραγματικότητα, αν διαβάσει κανείς, και την έχουν διαβάσει και οι νομικοί μας και άλλοι νομικοί, δεν αναφέρει πουθενά η σύμβαση που υπογράψαμε με τη ΔΕΗ ότι αυτά που υπογράφουμε εδώ είναι υπό την αίρεση κάποιου νόμου ή υπό την αίρεση κάποιου ΦΕΚ. Άρα λοιπόν η σύμβαση λειτουργούσε, πώς να το πω τώρα, stand-alone, μόνη της. Ήταν σύμβαση μεταξύ ιδιωτών, ΔΕΗ και του ιδιοκτήτη του οικιακού. Το κράτος δεν φαινόταν πουθενά εκεί μέσα. Άρα λοιπόν η ΔΕΗ υπέγραψε μία σύμβαση με τον καθένα από εμάς, και μάλιστα σύμβαση προσχώρησης, χωρίς να αναφέρει πουθενά η σύμβαση ότι θα σου αλλάζω τις τιμές με βάση καινούργια ΦΕΚ, καινούργιους νόμους κτλ. Έλεγε συγκεκριμένα η τιμή αναφοράς είναι αυτή, κλιμακώνεται στον χρόνο έτσι για 25 χρόνια. Full stop. Εκ των υστέρων τώρα η ΔΕΗ προσπαθεί να εφεύρει επιχειρήματα ότι εγώ δεν φταίω σαν ΔΕΗ, εφαρμόζω νόμο. Μα ποιο νόμο? Συγκεκριμένη σύμβαση υπογράψαμε. Μάλιστα. Ωραία. Και για να έτσι να κλείσουμε και το κομμάτι που αφορά την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή μας, πώς σκέφτεστε από εδώ και πέρα να κινηθείτε και τι ακριβώς θα θέλατε? Και τι αποτελέσματα έχει και η δράση σας, γιατί οργανωθήκατε προφανώς για να διεκδικήσετε αυτό την αδικία που έχει δημιουργηθεί και που βεβαίως δεν είναι η μόνη, έτσι, ναι, που τα λέμε. Σωστό είναι αυτό το επιχειρήμα, αλλά πώς να το πω τώρα, καλό είναι όλοι οι αδικημένοι να μην κάνουν αυτοκριτική με το διπλανό τους, πόσο πιο περισσότερο αδικημένοι. Όχι, ίσα, αυτό το ζητήσουμε μετά όμως. Πείτε πρώτα το ζήτημα.
Ο σύλλογος οργανώθηκε και φτιάχτηκε μετά τον Απρίλιο του 2014 και ουσιαστικά η δική μας στρατηγική και πορεία είναι σε δύο μέτωπα, στο νομικό κομμάτι και στο πολιτικό. Στο νομικό κομμάτι έχουμε κάνει εξώδικα στο ΕΠΚ και στη ΡΑΕ και στη ΔΕΗ. Έχουμε κάνει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να αναζητηθούν ευθύνες για το σκάσιμο του ειδικού λογαριασμού που προκάλεσε όλο αυτό το πρόβλημα, γιατί εκεί υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να προστατέψουμε μέλη μας που έχουν πάρει δάνεια, έχουν ψηλά ποσοστά αναπηρίας, πάνω από 70%, έχουν χτυπηθεί από ανεργίες κτλ. Κτλ. Και είναι σε ακόμα πιο άσχημη κατάσταση. Και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε από 19 Εντεκάτου του προηγούμενου μήνα την εκδίκαση της πρώτης ομαδικής αγωγής. Υπάρχει μια δεύτερη ομαδική αγωγή που θα εκδικαστεί 14-12. Θα δούμε αν θα εκδικαστεί. Ποια είναι η πορεία καταρχήν αυτή τη πρώτη ομαδική αγωγή, δηλαδή. Δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχει γίνει δικάσιμο. Έχει εκδικαστεί στι 19-11. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ακόμη δεν έχει βγει. Όχι. 19-11 καταλαβαίνετε πότε θα βγει, έτσι. Καλά, γι' αυτό λέω. Αλλά υποτίθεται, ας πούμε, ότι εντάξει, στις ομαδικές αγωγές υπήρχε μια τακτική, ας πούμε, των δικαστών να το βγάζουν γρήγορα, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει σοβαρό θέμα όταν έρχεται, ας πούμε, κάποιος σύλλογος ή τέλος κάποια ομάδα. Έτσι, ουσιαστικά, σημαντική, ας πούμε, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι άλλο πράγμα να πάω μόνος μου και άλλο νόμο πράγμα να πάω στα πλαίσια μιας ομαδικής αγωγής. Αυτή ήξερα σαν τακτική στα δικαστήρια, ότι προσπαθούν οι δικαστές να. Οι δικαστές προς τη μήνυ τους και οι πρόεδροι των υπεύθυνων κέντρων δικαστηρίων δέχτηκαν αυτό το αίτημα, λέγοντας ότι εδώ εμείς θα καταθέσουμε 7.000 αγωγές και έρχονται κι άλλες. Το θέμα δεν είναι για το σύλλογο μόνο. Αφορά τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ευρύτερες οι διαστάσεις. Δώστε μας γρήγορο δικάσιμο. Και μας έδωσαν στο πλαίσιο του εφικτού γρηγορότερο δικάσιμο. Ναι, όχι, λέω από την άποψη της απόφασης. Ναι. Ή έστω. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να βγάλει και απόφαση τέλεση ειδικά και όλα αυτά τα πράγματα. Να σε παραμείνει, να σου αφήνει να σε παραπέμπει σε άλλο ένδικο μέσο. Γι' αυτό. Και το δεύτερο, ποια είναι η δεύτερη αγωγή? Η δεύτερη αγωγή θα εκδικαστεί καλώς εγώ τον όλο 14-12. Η επόμενη ομαδική αγωγή είναι. Τώρα? Ναι, ναι, τώρα, ναι, 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 ναι. Και η επόμενη είναι 19-1 Ιανουαρίου του 2016. Και βέβαια μετά το 2016 είναι γεμάτο κάθε μήνα, τέλος πάντων, υπάρχουν ομαδικές αγωγές. Φανταστείτε, εμείς τα 7.000 μέλη μας θα κάνουν όλοι ομαδικές αγωγές. Και σκοπεύω και οι εγγραφές μελών και συμμετοχή όσο περνά ο καιρός αυξάνεται και καταθέτουμε, καταθέτουμε κάθε μέρα αγωγές. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε ξεκινήσει και το πολιτικό, και το πολιτικό δρόμο, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή επαφές με κόμματα, φορείς, δημοσιογράφους, ΜΜΕ κτλ, για να κοινοποιηθεί να επικοινωνηθεί το θέμα και να δούμε τι μπορεί να γίνει και από εκεί. Έχουμε μιλήσει προεκλογικά με όλα τα μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ναι. ΑΝΕΛ, Ποτάμι, ΛΑΟΣ κτλ. Όλοι, το κόμμα του κ. Λεβέντη κτλ. Όλοι έχουν δεχθεί το δίκαιο των αιτημάτων μας, δέχονται ότι έχει γίνει αδικία, δέχονται ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν καθόλου ωραίο, δίκαιο, αξιόπιστο, πρέπει να αποκατασταθεί αδικία. Αλλά τώρα πάντα κολλάμε στο διατάφτα της επόμενης μέρας. Πες και το κόστος πόσο είναι. Και το κόστος που είναι κάτω. Το κόστος αποκατάστασης. Είναι γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια για 42.000 νοικοκυριά. Αυτό είναι το κόστος αποκατάστασης. Όταν στο χώρο τόσο πολύ. Όταν στο χώρο της ενέργειας τσιράρονται 6,5 δις. Πολύ καλά ξέρετε. Καλά, τόσο πολύ. Συζητάμε, τα 45 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα για το κράτος και συνολικά για τους προϋπολογισμούς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν κάνει σωστούς υπολογισμούς, ούτε τόσο είναι. Μπορεί να τα πάρει. Πάντως να πούμε κάτι και για τους ακροατές μας τώρα. Επειδή 45 εκατομμύρια και μπορεί να αρχίσει σε μια κατάσταση όπου η κοινωνική μηχανική έχει απλωθεί, δηλαδή γιατί να πάρετε εσείς τα 45 εκατομμύρια και να κουμπούν οι συντάξεις του Κοσμάκη, να πούμε κάτι. Τα 45 εκατομμύρια που αφορούν τον πολίτη, όταν δώσεις εισόδημα στον πολίτη, δηλαδή τα 45 εκατομμύρια είναι πέρα από το δίκαιο του αιτήματος, ας πούμε έτσι, τα 45 δεν πάνε σε καμιά. Σε κάποιο πίθο των Δαναείδων, πας και ενισχύεις εισόδημα
νοικοκυριών. Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν βγαίνει ούτε με ομόλογα, παράγωγα και πιστωτικούς τίτλους στο εξωτερικό, βγαίνει στην αγορά, γίνεται τζίρος στην αγορά. Και για να καταλάβουμε ο κόσμος, άρα για τα 50 εκατομμύρια λοιπόν, δίνανε 50 εκατομμύρια και λύνανε το θέμα, δηλαδή μια μίζα επίπεδου κλητήρα στο Υπουργείο, ούτε καν υπουργού, αυτή η μίζα, τα 50 εκατομμύρια δηλαδή, θα έδινε, θα απέδιδε στην οικονομία περίπου μια προστέμινη αξία, όπως λέμε εμείς οικονομολόγοι, γύρω στα 150 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα τζίρο στην αγορά 150. Γιατί τα λεφτά αυτά θα γινόντουσαν βασικά είδη κατανάλωση, θα γινόντουσαν επενδύσεις, ούτε Ferrari, ούτε τέτοιο θα αγοράζανε. Απλά είναι τα βασικά είδη σε αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό έχει σημασία να τα λέμε αυτά. Γιατί στις καταστάσεις που ζούμε σήμερα, μας έχουν μάθει να λειτουργούμε. Προσπαθούν να μας μάθουν, τουλάχιστον τους περισσότερους, με τη λογική του μπαλτά. Δηλαδή, γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί να τα πάρεις και να μην τα πάρω και να τα κόψουμε και καλά κάνει να τα χάνει. Με μια λογική η οποία πραγματικά είναι παραλογισμός. Γιατί έτσι μας έχουν βάλει. Ο προϋπολογισμός, ας πούμε, δεν πρέπει να κοπούν δαπάνες. Δεν εξετάζουμε τι σημαίνει για την κοινωνία και την οικονομία το να κοπούν συγκεκριμένες δαπάνες ή το να μην δοθούν αυτά που πρέπει να δοθούν. Και το τι κοστίζει τελικά στην οικονομία και στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα να αναφέρω, σε ένα τομέα όπου καίει όλα τα νοικοκυριά, η μείωση κατά 50% των δαπανών στην υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει εκτινάξει την Ελλάδα, τις ιδιωτικές δαπάνες για υγεία και είμαστε πρώτοι στον ΟΟΣΑ. 32% επί του ΑΕΠ δαπάνες υγείας. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που είναι αδιανόητο. Το ίδιο είναι σε όλους με συγχωρείτε που τα μπορεί να. Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές ότι εδώ πέρα δεν συζητάμε για το δίκαιο του αιτήματος ενός κλάδου. Μιλάμε για ένα σύστημα που μας έχει οδηγήσει σε πλήρες αδίέξοδο. Και αυτό εμφανίστηκε στη δική σας περίπτωση. Έτσι. Τα λεφτά αυτά στην πραγματικότητα, όπως πολύ καλά λέτε, είναι επένδυση. Έχουν ένα πολλαπλασιαστή. Ακριβώς. Και αυτός ο πολλαπλασιαστής δεν έχει μόνο άμεσο αποτέλεσμα. Μετριώντας με τον πολλαπλασιαστή, στείνει θεμελιώδες αρχές σοβαρές αξιοπιστίας και σεβασμού στις υπογραφές, που είναι μεγάλη υλική δύναμη για το μέλλον. Σωστότερα. Να βάλω μια άλλη διάσταση. Έχουμε εγκλωβιστεί στη χώρα μας με τη θεολογία των περίφημων ιδιωτών επενδυτών των μεγάλων που θα έρθουν από το εξωτερικό. Ναι, ναι, ξένες επενδύσεις. Ξένες επενδύσεις. Μας σώσουν, ναι. Αυτή είναι θεολογία. Είναι κάτι μεταφυσικό. Έτσι ακριβώς. Εγώ λέω. Καταχρηστικά μιλώντας, αυτές οι 42.000 νοικοκυριά, βλέποντας όλο αυτό το σύνολο ενιαίο, δεν είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας με την καλή έννοια. Όχι, δεν είναι επιχειρηματικότητα, εγώ θα την έλεγα επένδυση. Επένδυση δεν προϋποθέτει επιχειρηματικότητα. Έτσι, σωστό. Μια μορφή δημιουργίας, Στην πραγματική οικονομία και όχι σε φούσκες χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, είναι πραγματική, επωφελείται άμεσα το νοικοκυριό. Και η κοινωνία συνολικότερα. Δηλαδή, μπορεί να μας. Εγώ αυτό που από όπου ξεκινάω και με συγχωρείτε, θα σας δώσω το λόγο. Απλά, εγώ ξεκινάω από την εξής αρχή. Επειδή έχουμε δει τα μάτια μας σημεία και τέρατα, έχουν κάνει οι κυβερνώντες ενίοτε για να κερδίσουν ψήφους για οποιοδήποτε λόγο σημεία και τέρατα. Οδήγησαν τους αγρότες να καταστρέφουν την αγροτική τους γη βάζοντας φωτοβολταϊκά, παράδειγμα. Καταστρέφοντας καλλιεργήσιμη ζωντανή γη. Λοιπόν, εδώ. Κάτι που δεν θα το κάνει μια ορθολογικά σκεπτόμενη, οργανωμένη ελληνική κοινωνία. Όπως στη δική σας περίπτωση είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή είναι κάτι που θα το κάνει βέβαια με σχέδιο. Έτσι. Με όρια. Με υπολογισμό αποδόσεων, ώστε να μην πέφτεις έξω και μετά αρχίζεις και λες: Ω, ξέρεις, έχω πέφτει έξω. Ή τουλάχιστον, αν πέφτεις έξω, να αναλαμβάνει το ρίσκο αυτός που πέφτει έξω. Έτσι. Όχι ο κακομοίρης που δέχτηκε να μπει σε αυτήν την ιστορία, ιδιαίτερα όταν το πιο αδύνατο κομμάτι. Τις συμβατικές σχέσεις σε όλη τη. Και χωρίς βέβαια τράπεζες. Χωρίς τράπεζες. Είναι αδιανόητο. Αν το κράτος ήθελε να επενδύσει σε μια διαπολιτική, όφιλε να καλύψει το κόστος. Αυτό σημαίνει επένδυση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε ότι θα δώσουμε άλλα 26 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, στον πίθητο Δαναΐδων, γιατί πρέπει να υπάρχει κεφαλαϊκή επάρκεια. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει να σου καλύψω εγώ το κόστος για να κρατήσεις την τράπεζά σου. Και γιατί να μην πρέπει να γίνει αυτό για το νοικοκυριό. Σωστό. Είναι το στοιχειώδες. Δηλαδή το νοικοκυριό που είναι και ζήτημα επιβίωσης ενός ολόκληρου λαού. Γι' αυτό και το λέμε ότι είμαστε εμείς τουλάχιστον είμαστε υπέρ αυτής της παρέμβασης, αλλά θέλει σχέδιο όπως. Και θα πρόσθετε το εξής, κύριε Καζάκη, σε αυτό το σκεπτικό ότι
ένα έξυπνο κράτος ή μια έξυπνη πολιτεία θα έχει και βήμα δεύτερο και τρίτο. Γιατί σίγουρα αρχικοποιείς το σύστημα με το μυαλό μη φας γκολ από τα νότα, αλλά πρέπει να έχεις και επιθετικό σκεπτικό. Δηλαδή, ναι, πού θες να το πας. Πού θέλω να το πάω. Αυτή η πρώτη μάζα, η πρώτη μαγιά των οικιακών, τι άλλες διαστάσεις μπορούν να μου ανοίξουν στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Τι μπορώ να στήσω σε αυτή την στην πρώτη μάζα, στην πρώτη μαγιά ανθρώπων που δοκίμασαν να μπουν σε αυτή τη λογική. Τι μπορώ να κάνω με τα πολυτεχνία μου. Ξέρετε, τα πολυτεχνία τώρα κάθονται, πώς να το πω τώρα, εν μέσω κρίσης και υπολειτουργούν. Έχουμε τρελά μυαλά, έχουμε φοβερά μυαλά, έχουμε φοβερές δεξιότητες, έχουμε φοβερούς τεχνίτες, έχουμε. Όλα αυτά, γιατί δεν μπορούν να γίνουν ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα και να αρχίσει να ανθεί η δημιουργικότητα ή η επένδυση από τη χώρα μας, όχι να περιμένουμε το Σωτήρα στο άσπρο άλογο σαν τον Αγιώργη να έρθει να μας σώσει επενδύοντας. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Να ακουστεί μια άλλη άποψη. Θα τολμούσε η Βουλή των Ελλήνων τον Απρίλιο το 2014, αν εμείς είχαμε ιδρύσει τότε το Σύλλογο και είχαμε παρέμβαση σαν Σύλλογος, να πάει ενάντια σε 170.000 πολίτες, τόσο αξιολογούμε εμείς τις 42.000 οικογένειες, περίπου 170.000 πολίτες. Εκτός ότι είμαστε ειδικό πρόγραμμα, θα μπορούσε αυτό το κούρεμα να κάνει άλλη κατανομή μέσα στον ίδιο λογαριασμό, μέσα στις ΑΠΕ. Άρα ένα ειδικό πρόγραμμα δεν μπορεί να το βάλει στο ίδιο καλάθι με όλους τους υπόλοιπους. Να μου επιτρέψετε εδώ σε αυτό το πράγμα εγώ να μην είμαι λιγάκι πιο φιλίποπτος. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι τελικά το πρόγραμμα έγινε για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι για πελατειακούς λόγους, καθαρά, θεωρώντας ότι αφού σας δίνω λεφτά θα με ψηφίζετε. Έτσι. Να το πούμε έτσι χυδαία. Και το δεύτερο είναι για να σας πάρουν το σπίτι από τις τράπεζες. Γιατί ξέρανε πολύ καλά εξ αρχής και όποιος δεν το ξέρε είναι αφέλης, αλλά και η αφέλεια δεν αποτελεί επιχείρημα ούτε πρόσχημα. Δεν μιλάμε για τον κόσμο που συμβλήθηκε, εννοώ για αυτούς που το σχεδιάζανε, το που πήγαινε η ελληνική οικονομία και το πώς είχε χρεοκοπήσει. Μιλάτε για το 2009. Η επίσημη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας μπορεί να γίνει με τα μνημόνια ή να το ξέρει ο Κοσμάκης για τα μνημόνια. Η επίσημη όμως για τις αγορές ελληνική χρεοκοπία έγινε τον Ιανουάριο το 2009. Από τότε είμαστε χρεοκοπημένοι επίσημα για τις αγορές και τις κυβερνήσεις. Απλά έπρεπε να το πλασάρουν με ανάλογο τρόπο. Οπότε όλοι ξέρανε. Ξέρανε που πήγαινε. Άρα το ότι σε σπρώχνουν προς τα εκεί και με τους όρους που σε σπρώχνουν είναι ακόμη ένας τρόπος να εξαγοράσουν ή να προσπαθήσουν να πατήσουν στη δική σου προσωπική απελπισία. Γιατί από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η ομοιρία. Όταν δεν μπορείς να στηρίξεις το δάνειό σου, δεν μπορείς να στηρίξεις, να σου δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα η επένδυση που έχεις κάνει σαν οικοκυριό, ξεκινάει η ομοιρία. Έρχεται και σου τάζει μετά. Ξέρεις, εγώ θα σου λύσω. Γιατί μη μου πείτε τώρα, εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά είμαι σίγουρος τι έχουν πει τα πολιτικά κόμματα πριν τις εκλογές. Και που βέβαια και τι γίνεται μετά σε αυτές τις ιστορίες. Είναι ακριβώς αυτή η λογική της ομοιρίας που δέχεται ολόκληρη η οικονομία. Όλοι κλάδοι, λίγος πολύ, οι τομείς της κοινωνίας δέχονται αυτά τα πλήγματα και η λογική της ομοιρίας. Μόλις χθες μου λέγανε για πάνω από 54.000 πενταμηνίτες στο δημόσιο. Στον ευρύτερο δημόσιο. 54.000 πενταμηνίτες είναι ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανασφάλιστοι άνθρωποι που πληρώνονται εξαιρετικά λίγο, καλύτερα, σαν τα στάζ τα παλιά, ας πούμε. 54.000. Μιλάμε, πώς είναι αυτοί, ας πούμε, με όρους. Αν έχετε υπολογίσει 150.000, 170.000 πολίτες, τους 54.000 αυτούς τους ανθρώπους, πόσος κόσμος είναι όμοιρος αυτή τη στιγμή και πού να μιλήσεις, τι να πεις. Εκεί όταν σου λένε, εντάξει φίλε μου, από μέρα σε μέρα είναι εδώ η ύπαρξή σου και πώς να θέσεις θέματα και απέναντι στους κατακτητές σου. Γιατί στην πραγματικότητα εξαρτάσαι από το αν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα έρθει, αν εκταμιευθεί ή αν οτιδήποτε. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση. Η ζωή με το κομμάτι. Ναι, αυτό δεν είναι. Μια ολόκληρη οικογένεια τώρα και δεν είναι μόνο. Και το λέμε και αυτό γιατί πλησιάσαν κάποια άνθρωποι, θα τους φέρουμε και εδώ να μιλήσουν, από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τώρα λήγουν είναι το δεύτερο, τα προγράμματα και ετοιμάζονται για τα καινούργια. Και βεβαίως καταλαβαίνετε τον εκβιασμό που πέφτει εδώ. Για το αν θα σε ξαναβάλουν και το πώς θα γίνει. Σε εσάς το δεύτερο, το από εδώ και μπρος του που λέμε. Εμείς συνεχίζουμε τον νομικό μας αγώνα. Έχουμε μια... Υπάρχει... Τι πιθανότητες τώρα μεταξύ μας.
Τι πιθανότητες δίνετε στο σύστημα? Εμείς λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Καλά, αυτό το συζητάμε. Προς Θεού, δεν μιλάμε τώρα για το Θεό, μιλάμε για την πραγματικότητα. Η άποψή μας είναι η εξής. Εμείς λέμε ότι και ένα της χιλίης να είναι η μαθηματική πιθανότητα. Το κυνηγάς. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Το κριτήριο το δικό μας είναι ό,τι περνάει από το δικό μας το χέρι να το εξαντλήσουμε. Το αποτέλεσμα ίσως είναι και στο χέρι του Θεού. Εντάξει, αυτό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η μαθηματική πιθανότητα δεν είναι μηδέν και κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι είναι μηδέν η μαθηματική πιθανότητα. Όχι, όχι, δεν είναι και σωστό. Εμείς θα το πάμε όχι μόνο μέσα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα παγκόσμια δικαστήρια, στα συμπαντικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, το πνεύμα είναι αυτό. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό το πράγμα έτσι, γιατί δεν είναι στενά οικονομίστικο. Εδώ είναι προσβολή προσωπικότητας. Μας θεωρούν τελείως ηθαγενείς, τελείως σακιά πατάτες, τελείως άχρηστος. Αυτή η αντίληψη πολίτη κράτους, εμείς λέμε πρέπει να σπάσει. Και εδώ θέλουμε να ακουστεί ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μόλις τη δικαιοσύνη έχουμε, σε αυτούς που την καθορίζουν δεν την έχουμε. Όχι, σε αυτούς όχι. Ναι, αλλά δυστυχώς ο σημερινός δικαστής, εγώ το σκέφτομαι για μια πλευρά. Γιατί του έχουν βάλει τέτοια δεσμά με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, ο καινούριος κώδικας που έχει μπει, ο τρόπος διαδικασίας των δικών που έχει διαμορφωθεί, που και να θέλει ο άνθρωπος, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά που λέμε και με το νου στο νόμο, να θέλει να δικάσει. Πώς να δικάσει? Δηλαδή, βεβαίως υπάρχουν ακόμη δικαστές οι οποίοι πραγματικά τιμούν την έδρα τους, δεν το συζητάμε, έτσι. Να, για να μην λέμε συνέχεια το κακό. Και εμείς αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό εξάλλου έχουμε προσφύγει και στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι, γι' αυτό κιόλας και δεν μπορεί να σας πει κανένας ότι είναι μηδενική η πιθανότητα, έτσι, δεν το συζητάμε. Και από την άλλη μεριά, εμείς πιστεύουμε στο δίκαιο μας. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό, όχι από δογματικούς ή ψυχασθενικούς λόγους, και τα νούμερά μας και η επιχειρηματολογία μας και τα στοιχεία που ανακαλύπτουμε κάθε τόσο ενισχύουν ότι εδώ έχει γίνει απάτη και αδικία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει άνθρωπος. Θα πάμε όπου πάει ο δρόμος. Εδώ υπάρχει και το εξής σενάριο, το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί κλάδοι ή οι ομάδες πολιτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ορισμένες αυτές λίγες δυστυχώς έχουν δικαιωθεί, αλλά δεν βρίσκουν το δίκαιο τους. Δηλαδή, έχουμε ένα δημόσιο που δεν είναι δημόσιο πλέον, γιατί δημόσιο προϋποθέτει υπεράσπιση εγγύηση του δημοσίου συμφέροντος, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ δεν έχουμε υπεράσπιση και εγγύηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι άλλα τα συμφέροντα που κυριαρχούν. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε δει ότι ακόμη και δικαστικές αποφάσεις που είναι θετικές και που θέλουν και σθένος από τον δικαστή στις σημερινές συνθήκες, γιατί δεν δικάζουν χαριστικά, δικάζουν με βάση το δίκαιο. Λοιπόν, δεν έχουν εφαρμοστεί. Όπως οι στρατιωτικούς. Ναι. Όπως οι καθαρίστριες. Όπως μια σειρά άλλη κλάδη που έχουν βάλει. Πρόσφατα είδα και την πρώτη δίκη που είναι από τα Ιωάννινα για τα ζητήματα των δανείων προς τις τράπεζες. Μια πολύ καλή απόφαση δικαστηρίου. Θέλω να πω ότι όμως εδώ και πάλι προς την εφορία υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ας πούμε, που δικαιώνουν πολίτες. Ωστόσο δεν εφαρμόζονται. Κύριε Καζάκη, επειδή το έχουμε συμπεριλάβει και αυτό στο σκεπτικό μας, εμείς λέμε ότι στην πραγματικότητα το ζήτημά μας είναι πολιτική απόφαση. Σωστό. Αν η πολιτική απόφαση είναι θετική, εμείς προσφερόμαστε, όχι από άποψη πρόθεση μόνο, έχουμε κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά και την ανάλυση μας και έχουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα και σενάρια, να βοηθήσουμε το ΙΠΚ να βρει τα κονδύλια που χρειάζονται. Ωραία, και πάμε τώρα στην πολιτική απόφαση. Είχατε βρει τα κόμματα και τα φαντάζομαι για τα κόμματα που είναι σήμερα στην εξουσία, στην διακυβέρνηση της χώρας, μάλλον πια εξουσία, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, και σας είχαν πει, φαντάζομαι θετικά είχαν σταθεί, δεν νομίζω προεκλογικά ότι θα υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Τώρα έχετε βρει τους υπουργούς ή τον υπουργό, για ΙΠΚ. Βεβαίως, έχουμε συνάντηση με τον κύριο Σκουρλέτη την επόμενη Τρίτη στις 3 το μεσημέρι. Ωραία. Δεν έχετε κάποια άλλη σχέση, μάλλον επαφή? Όχι. Σχετικά με το θέμα? Όχι, όχι. Α, όχι. Ωραία. Για α, το συγκεκριμένο θέμα δηλαδή θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Σκουρλέτη που τον είχαμε δει και προεκλογικά στις 3 το μεσημέρι. Οι δεσμεύσεις ήταν ολική, δεν το κουβεντιάζουμε, ολική επαναφορά. Ναι. Μόλις βγούμε στην κυβέρνηση,
το πρώτο θέμα που θα κοιτάξετε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα σας έχουμε φωνάξει και θα σας έχουμε μιλήσει το θέμα σας, γιατί βλέπουμε ότι έχετε δίκιο. Ωραία. Γραπτά. Τώρα, σε αυτή την προεκλογική περίοδο εννοείται. Και, δεν εννοούμε... και στην προηγούμενη. Το φαντάστηκα την προηγούμενη, μην ανησυχείτε. Όχι, αλλά... όχι, και σε αυτή. Και σε αυτή. Όχι, φαντάζομαι. Και την προηγούμενη. Εγώ και σε αυτή. Ρωτάω το άλλο. Εντάξει. Δηλαδή, και το, και το Γενάρη του 2014, του 2015 και το και Σεπτέμβριο τώρα, του 2015. Αλλά τι σας είπαν για το μεσολαβέν διάστημα, δηλαδή είχαμε, ουσιαστικά έχουμε την ίδια κυβέρνηση από το Γενάρη του 2015 και μετά, άσχετα με το ότι είχαμε αυτές τις μεταβολές. Και το Γενάρη σας είχαν πει εντάξει παιδιά, όλη και είναι παραβολά, τι πράγματα είναι αυτά, και τι σας είπαν ενδιάμεσα. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ήταν υπουργός ο κύριος Λαφαζάνης. Σωστό. Τον είδαμε τον κύριο Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης ήταν θετικός. Πολύ θετικό στο αίτημά μας. Κατέβασε τροπολογία ή νομοσχέδιο ή οτιδήποτε, τι χρειάζεται. Το επιχείρημα που μας είπε και το σκεπτικό που είπε τότε ήταν ότι είναι πολύπλοκος ο χώρος της ενέργειας. Χρειάζομαι χρόνο για να τον. Ξεκιωθεί. Για να δω τι θα κάνω. Χρειάζομαι χρόνο. Μετά σε μια ερώτηση του κυρίου Ορφανού του Ποταμιού στη Βουλή, ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι το βλέπουμε το θέμα, έχουν δίκιο οι άνθρωποι κτλ. Δεσμεύομαι στο Υπουργείο, το παλεύουμε αυτό το θέμα. Τέλος καλοκαιριού θα έχω να σας ανακοινώσω θετικά νέα. Τέλος καλοκαιριού. Δεν ήρθε αυτό το καλοκαίρι ποτέ για μας. Σωστά. Για όλο το ελληνικό λαό δεν ήρθε. Συνέχισε ο χρόνος. Εμείς είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Σκουρλέτη προεκλογικά και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχετε δίκιο. Τώρα μετά τις εκλογές θα είναι η πρώτη μας επίσημη συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Σκουρλέτη. Την επόμενη Τρίτη. Ωραία. Θα θέλαμε πάρα πολύ το δελτίο τύπου σας. Φαντάζομαι ότι θα βγάλουμε το δελτίο τύπου. Βεβαιότατα. Μετά για το αποτέλεσμα και θα σας στέλνουμε συνέχεια. Δελτίο. Ωραία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και κάτι ακόμα, κύριε Καζάκη, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να κλείσουμε αυτό γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Θα έχετε το χρόνο. Όχι, ναι, σας ακούω. Δυστυχώς, είτε έχουμε τέτοια παράδοση, είτε τα τελευταία χρόνια, εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε και γινόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο έχουν ένα αρχέτυπο που το λένε fiduciary duty, θέση αυξημένης ευθύνης. Εμείς εδώ και στην κορυφή της πυραμίδας και κάποιοι στην τελευταία σειρά της πυραμίδας έχουν την ίδια ευθύνη. Αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό, είναι εγκληματικό. Γιατί στη δικιά μας περίπτωση είναι σαν να λέμε ότι ο καπετάνιος που είναι στην πλώρη και βλέπει όλον τον ωκεάνο, αν πέσει το καράβι στα βράχια, έχει την ίδια ευθύνη με τον κοπηλάτη που είναι στο 15ο αμπάρι κάτω και τραβάει κουπί μόνο. Αυτό προσπαθούν να μας κάνουν να πιστούμε. Αυτό όμως είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή είναι συνολικό, δεν αφορά μόνο εσάς. Και αυτό εμείς παλεύουμε και λέμε σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Εδώ δεν φταίνε τα περίφημα επιχειρηματικά συμφέροντα για το τι έγινε στον ειδικό λογαριασμό. Αυτός που είχε θέσει αυξημένης ευθύνης στον ειδικό λογαριασμό, ποιος ήταν? Το ΙΠΚ, η ΡΑΕ, Λαγία και τα λοιπά. Σωστό. Αυτοί βάζανε το πλαίσιο παιχνιδιού. Αυτοί θα έπρεπε και να το τηρήσουν. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, ξέρετε ποιο εδώ υπάρχει, το επιχείρημα. Ότι θα σου βγει ο υπουργός ή ο εκάστοτε υπουργός και θα σου πει ότι εγώ έχω πολιτική ευθύνη. Και εδώ υπάρχει και το εξής ιδιότυπο της Ελλάδας. Ότι όποιος αποδέχεται την πολιτική ευθύνη, απαλλάσσεται από την ποινική. Έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από αυτό. Ακριβώς. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό τι καλλιεργεί στο μυαλό του κόσμου και εμπεδώνεται? Η τζάμπα μαγιά. Δηλαδή τι σημαίνει έχω πολιτική ευθύνη, αν δεν έχω και τα σκαμπουλά. Μπορώ να σου κάνω ό,τι θέλω και να την καταδικασκαπουλάρω. Δηλαδή αυτή είναι φοβερή ελληνική πατέντα και τζάμπα μαγιά. Εμείς λέμε τέτοιου είδους τζάμπα μαγιές, επειδή τις σκεφτήκαμε μία φορά στο πετσί μας, θα τις κυνηγήσουμε. Είναι αξιακό το θέμα. Δεν είναι μόνο οικονομίστικο. Σωστό. Σωστό. Μακάρι να γινόταν και έτσι συνολικότερα. Πάντως, εμείς θα θέλαμε να σας δούμε και ευρύτερα να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε αγώνες από κοινού και με άλλους κλάδους. Γιατί, όπως ξέρετε, το δικό σας πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο σε μια ελληνική κοινωνία που βυθίζεται και διαλύεται αυτή τη στιγμή ολοκληρωτικά. Και να μου επιτρέψετε να έχω την άποψή μου. Θεωρώ δηλαδή ότι βεβαίως δεν εξαντλείς κάθε μέσο, κάθε τρόπο με οποιονδήποτε, κυνηγάς το δίκαιο σου μέχρι τέλους. Δεν το συζητάμε. Δεν εγκαταλείπεις απολύτως τίποτα, όσο δύσκολα και να είναι, όσο ισχυρισμοί και να είναι σε βάρος σου. Αλλά ότι η τελική λύση έρχεται με την απελευθέρωση αυτής της χώρας. Γιατί ζούμε δυστυχώς υποκατοχή. Αυτό που βλέπουμε, το ποιος παίρνει τις αποφάσεις, το πώς εφαρμόζονται, το ότι συνεχώς ακούμε στο κοινοβούλιο το εξής φοβερό, αυτό ζητάνε οι Ευρωπαίοι. Οπότε ολόκληρο το κοινοβούλιο, ολόκληρη η κοινωνία, ολόκληρος ο προπολογισμός προσαρμόζεται στο τι ζητάνε οι Ευρωπαίοι, τα οποία δεν χρειάζεται καν να τα διαλογήσουν.
Δεν χρειάζεται καν να υποστηρίξουν στοιχειώδη πράγματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια, τιμή ενός ολόκληρου λαού. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουν καταπατηθεί στη χώρα μας. Και πρέπει, και γι' αυτό άλλωστε εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι απλό, όπως το λέτε ακριβώς, δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό, μιας οικονομικής αποκατάστασης, μιας από τις ζημίες, τις πάρα πολλές ζημίες που έχει πάθει το μέσο ελληνικό οικογενειακό, αλλά είναι και θέμα, ρε παιδί μου, με συγχωρείτε, το έχει, δεν είναι αξιακό, είναι προσωπικής αξιοπρέπειας. Αυτό που μου είχε πει μια γιαγιά πριν κανένα δύο χρόνια, δεν αντέχομαι, δεν αντέχω να με κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Και από πάνω να με θεωρούν και υπεύθυνο. Κύριε Γιουδάκη, εσείς το ξέρετε αυτό. Για το θέμα της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, ο Φουκουγιάμα έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Σωστό. Που εξήγησε με όρους εντός αγωγικών εμπιστοσύνης πώς αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός στη Δύση. Σωστό. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη αυταπάτη του καπιταλισμού. Αλλά σήμερα το έχει απορρίψει και αυτό. Όμως, αν κανείς δει τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι υλικές δυνάμεις. Βεβαίως. Δεν είναι απλά ηθικές αξίες. Ναι, γι' αυτό το τραπεζικό σύστημα το λέμε πίστη. Ακριβώς. Γιατί το λέμε πίστη? Ακριβώς. Ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη μας, σου βάλω τα λεφτά μου μέσα. Και πώς εξηγείται αυτό? Αν δεν υπάρχει πίστη και εμπιστοσύνη, θα μπουν στη μέση οι δικηγόροι για να δεσμεύσουν και τα δύο μέρη. Δηλαδή τεράστια έξοδα στο σύστημα για να λειτουργήσει. Το ίδιο το κράτος πρέπει να δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας και εγγύησης. Το ίδιο το Σύνταγμα ότι πρέπει να υπάρχει και να σε διασφαλίζει τουλάχιστον στο θεμελιωδώς. Οι ίδιοι νόμοι. Όλο το σύστημα είναι για να υπάρχει αυτό που λέγανε κράτος δικαίου και που λέμε κράτος δικαίου και που δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει πίστη, μειώνονται και τα επιτόκια περί εξόφλησης. Βεβαίως. Δηλαδή ανεβαίνει η αξία όλου του συστήματος αν υπάρχει πίστη και δεν υπάρχει ρίσκο μπαγαμποντιάς. Βέβαια. Πρώτα κυρία, εδώ πληρώνεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω το τι σας επιβάλλουν συγκεκριμένα οι τράπεζες για τις προεξοφλήσεις ή οτιδήποτε. Αλλά αυτή τη στιγμή επέρχεται νέα μείωση διατραπεζικού επιτοκίου για να παίρνουν πιο τσάμπα χρήμα οι τράπεζες. Είναι δυνατόν στο 0,25, ενδεχομένως να πέσει κάτω από το 0,20. Λοιπόν, αλλά τα επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες προς τους πελάτες είναι τρελά. Είναι τουλάχιστον 1000 φορές απάνω. Ναι, αυτό το πράγμα είναι. Κρίνοντας από την επιτοκιακή πολιτική που υπήρχε από την εποχή του κώδικα του Χαμουραμπή στη Βαβυλώνα, είναι τοκογλυφία για όλες τις εποχές της ανθρωπότητας. Δηλαδή είναι ιστορικά πρωτοφάνες φαινόμενο. Κυνηγάνε τους τοκογλύφους, η μεγαλύτερη τοκογλύφη. Σωστό. Κυρία Καζάκη. Σωστό. Μια διαφορά είναι ότι καν τους τοκογλύφους εμάς κυνηγάνε. Εμάς κυνηγάνε που δεν είμαστε θύματα του τοκογλύφου. Άρα στην πραγματικότητα όλο το θέμα εδώ πέρα ουσιαστικά τι λέμε? Αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και μπέσα. Σωστό. Είναι αξιακό το θέμα γιατί όλα τα υπόλοιπα παράγονται από παράβαση αυτών των βασικών αρχών. Σωστό. Όλα ό,τι έχουμε πει δεν θα υπήρχαν αν κάποιος είχε μπέσα ένα από τα δύο μέρη. Εμείς λέμε ότι το κράτος και τα ΙΠΚΑ, ΡΑΕΑ, δεν ξέρω πώς να τα πούμε τώρα, η υπεύθυνη πολιτεία πρέπει να τηρήσει την υπογραφή. Δεν μπορεί να φανταστεί και η ίδια η πολιτεία, όταν τηρεί τις υπογραφές της κίνη αξιόπιστη, τι πλούτο μπορεί να δημιουργήσει. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Πλούτο για τους πολίτες και την οικονομία και την κοινωνία συνολικά και άρα ευημερία, αλλά περιορίζεται το περιθώριο των ημετέρων. Σωστό. Ναι. Οι ημέτεροι λειτουργούν στον κόσμο της πολυπλοκότητας. Βεβαίως. Αν η πολιτεία κάνει τα πράγματα πιο απλά, βεβαίως, θα ανθίσει ο τόπος. Βεβαίως, γιατί ο κάθε πολίτης θα μπορεί να είναι και κριτής των καταστάσεων και άρα και δυνατότητα να μπορεί να το διορθώνει και να το αντιμετωπίζει. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι το δικό μας πρόβλημα είναι απλό. Τηρήστε τις υπογραφές σας. Τελεία και παύλα. Τόσο απλό. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Κάτι άλλο? Εγώ καταρχάς. Όχι, είναι και εντάξει. Απλά πάμε θα πρέπει να πάμε σε κάποιο άλλο. Θα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Κλείστε εσείς την. Ναι. Να κλείσουμε την εκπομπή, δηλαδή. Συνεχίζουμε. Εμείς θέλουμε να μέσω της εκπομπής σας να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνατε. Και να πούμε στους ακροατάς μας και στους ακροατάς σας ότι περνάμε ήδη το δεύτερο χρόνο που έγινε το κούρεμα στα φωτοβολταϊκά
Είμαστε μέχρι τα 5 χρόνια έχουμε νομικά προθεσμία όποιος θέλει να κινηθεί με πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή με αγωγή. Οπότε ας μην το κάνουμε όπως κάνουμε να πάμε τελευταία στιγμή σαν Έλληνες, γιατί και αυτό χρειάζεται τον χρόνο του. Θα χαθεί η ευκαιρία. Θα χαθεί η ευκαιρία. Οπότε, το παράθυρο. Ναι, όποιος θέλει να μην χάσει αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να συγχρονιστεί περισσότερο με το Σύλλογο, γιατί και τα χρήματα... Πώς μπορούν να σας βρουν λοιπόν? Έχουμε τη σελίδα μας, έχουμε το Facebook, έχουμε σελίδα pasifos.gr, έχουμε Facebook. Δώστε και ένα τηλέφωνο αν έχετε, γιατί πολλοί κόσμος εδώ. Τα τηλεφωνά μας είναι, το τηλέφωνο του γραφείου μας είναι 215-535-8021. Ωραία, επαναλαμβάνω. 215-535-8021. Λοιπόν, θα βρουν τα τηλέφωνά μας και μέσα στη σελίδα. Στο διαδίκτυο. Ναι, υπάρχουν ναι. Και... Είναι η pasifos.gr. Pasifos.gr. Αν το γκουγκλάρετε pasifos, ναι, θα βγει πάνω. Γιατί... Και στην επικοινωνία βγαίνουν ακριβώς όλα τα τηλέφωνα του γραφείου, των εκπροσώπων των νομών, του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Όποιος γκουγκλάρει pasifos με ύψιλον και ωμέγα, θα βγει στη σελίδα μας και ό,τι χρειαστεί είμαστε... Οπότε όποιος θέλει να προλάβει, να μην χάσει μάλλον την δυνατότητα τουλάχιστον να προσφύγει ενάντιον της πολιτείας, με την ευρεία έννοια του πολιτεία, ανεξάρτητος το ποια η αρχή έχει την άμεση ευθύνη, νομίζω ότι πρέπει να σας βρει για να μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις ομαδικές αγωγές σας. Και όχι μόνο για την ομαδική αγωγή, αλλά να μας γνωρίσει, να γνωρίσει και τον κόσμο του συλλόγου μας, γιατί όπως όλες οι διαδικασίες είναι και αυτή μια πολιτική διαδικασία. Έστω και ο νομικός αγώνας είναι μια πολιτική διαδικασία με την ευρύτερη έννοια. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι ανάμειξη με τα κοινά. Γιατί τα κοινά δεν είναι πάω ψηφίζω ή επιλέγω υποψήφιο. Και το δίκαιο κοινά... δεν είναι μόνο θέμα των δικαστηρίων. Βεβαίως, πρωτίστως ζήτημα πολιτικής. Ωραία, λοιπόν, ήταν μαζί μας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Νταλάκας Γεώργιος, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας. Εμείς και πολύ. Ο κύριος Φραγκούλης Κωνσταντίνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε κιόλας ότι οτιδήποτε συμβεί ή οτιδήποτε έχετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, μην το συζητάμε. Εάν θέλετε, γιατί συζήτησα και με τα παιδιά που διαχειρίζονται το ηρωή, εάν θέλετε. Είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι αλλιώς θα τα ζήταγα, δεν υπάρχει θέμα. Μιλάω για τα κείμενα και τις μελέτες που υπάρχουν. Λοιπόν, εάν θέλετε ακόμη και ώρα να διαθέσετε για να μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κόσμο για αυτό, και εμείς είναι διαθέσιμη η ιντερνετική συχνότητα του ηρωή ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το διαχειρίζετε εσείς όπως νομίζετε. Γιατί επειδή το γνωρίζουμε και εμείς από πρώτο χέρι, είναι τεράστιο θέμα η επικοινωνία. Δηλαδή στις μέρες μας, ειδικά με το κλείσιμο αυτό που έχει γίνει στους τρόπους, μάλλον τον έλεγχο τους στον τρόπο επικοινωνίας, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται και να ακούγεται η φωνή ανθρώπων, πονεμένων ανθρώπων που παλεύουν για το δίκαιο τους. Και για μας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί και εμείς ακριβώς ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε, είναι πλέον εξεπεραστεί η εποχή που αναθέταμε σε άλλους το δικό μας δίκαιο. Πρέπει να το παλέψουμε εμείς οι ίδιοι. Αν δεν το παλέψουμε, έχουμε χαθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν μέσοι δρόμοι πλέον σε αυτή τη δεν δημιουργία. Υπάρχει ανάθεση του δίκαιου. Όχι, έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Μας έφερε εδώ που μας έφερε. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, δυστυχώς θα το καταλάβει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και πρέπει να παλέψουμε με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο καθένας. Εάν γίνουμε όλοι μας ενεργοί πολίτες, θα έχουμε μια καλή. Αν ήμασταν ενεργοί πολίτες, δεν θα φτάναμε εδώ που είμαστε. Δεν θα φτάναμε εδώ, αλλά τώρα, αν γίνουμε ενεργοί πολίτες, θα έχουμε ένα καλύτερο. Δεν χάθηκε η ευκαιρία, αυτό να το πούμε. Ναι, θα έχουμε ένα καλύτερο. Δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μόνο όταν πούμε εμείς, σαν πολίτες εννοώ, ότι τελείωσε, θα τελειώσει. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το σκεπτικό δουλεύει ο Πασιφός. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι εμείς δεν θα κατεβάσουμε ρολά πριν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Για αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με σημαντικά ζητήματα όπως είναι την επιστολή της Ένωσης Αποστράτων και τα σχετικά με τι συμβαίνει με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη μετά την πιστεύουμε ενδιαφέρουσα
μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της Πασιφός, για να καταλάβουμε και μια ακόμη πλευρά του προβλήματος που λέγεται ξεπούλημα της χώρας και καταστροφή κάθε έννοιας κοινωνικού ζητού και κοινωνικές υποδομής που ζούμε σήμερα. Πάμε σε μια πιο σοβαρή εξέλιξη με την έννοια της την εξέλιξη με τους σχετισμούς δύναμης στην περιοχή, οι πληροφορίες που έχουμε και να μας επιτρέψει να το αναλύσουμε τη Δευτέρα, και δεν έχουμε χρόνο, περισσότερο χρόνο σήμερα. Πληροφορίες που έχουμε είναι ότι καταρχήν η Ρωσία προχώρησε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μεθόδευση παύσης πυρός στη Συρία και εκλογές προκειμένου να αντικατασταθεί ο Άσαντ. Αυτό τουλάχιστον δημοσιεύεται κατά κόρο στην Αμερικανική, από την Αμερικανική πλευρά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες το πώς θα γίνει. Εάν συμβεί αυτό, έχουμε μια επανάληψη της κατάστασης στην Ουκρανία, όπου ο Πούτιν πήρε αυτό που ήθελε και επέτρεψε τη σφαγή του ρωσικού πληθυσμού στην Ουκρανία, που είναι και η συντηρητική μειοψηφία, εάν θέλουμε, εκεί και στην εξέλιξη εκεί πέρα. Απλά επιβεβαιώνεται, εάν πραγματικά συμβαίνει αυτό και αν οι Αμερικάνοι όντως το θέλουν αυτό, επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανένα, ξέρω, ο Αντρούτσος το είχε πει αυτό το πράγμα παρεμβλημένα και ο Ρήγας παλιότερα, δεν μπορεί να περιμένεις από κανένα ξανθό γένος την απελευθέρωσή σου, ποτέ δεν πρόκειται να έρθει η ελευθερία σου αν ο ίδιος δεν παλέψεις για αυτήν. Αυτό το βασικό ζήτημα, βεβαίως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πούτιν δεν παλεύει για την ελευθερία των λαών, αλλά βλέπουμε ότι δεν σέβεται και το γεγονός ότι είναι προσκεκλημένος στη Συρία από την νόμιμη κυβέρνηση και δεν μπορεί να επιβάλλει όρους ή να διαπραγματεύεται στο όνομά της. Ακόμη και στο όνομά της. Αυτό είναι πράξη καθαρά εχθρική, πράξη υπεριαλιστικής δύναμης, να το πούμε έτσι, με τους όρους που πραγματικά μιλήσουμε συγκεκριμένα. Και βεβαίως παύση πυρός αυτή τη στιγμή σημαίνει τεμαχισμός, de facto τεμαχισμός της Συρίας προς όφελος των γνωστών δυνάμεων που θα υπάρχει. Όποιο καθεστώς και να υπάρξει μετά, όποιος και αν διαδεχτεί ή δεν διαδεχτεί τον Άσαντ, δεν έχει καμία σημασία. Το πώς θα γίνει αυτό πράγμα θα το δούμε στην πορεία. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή έχει προκύψει το ζήτημα αυτό με τους στρατιωτικούς, μάλλον όχι με τους στρατιωτικούς, με τις ενώσεις τους για την εκπομπή που έκανα, αλλά βεβαίως ο τρόπος που μαθεύτηκε και που ανεπαρήχθη είναι από τη μονταζιέρα του Υπουργείου, του Κατοχικού Υπουργείου Άμυνας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή προσκάλεσα όποιον ήθελε να μου πει τι ακριβώς έχω κάνει λάθος, πού ακριβώς πέφτω έξω, μου απάντησαν οι ενώσεις διαμέσου δύο ανακοινώσεων. Η μία ανακοίνωση είναι των τριών επισήμων ενώσεων αποστράτων και βεβαίως μια ακόμη ανακοίνωση από την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, ο Σύνδεσμος Αποφύτων ΣΑΣ, ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας, ο Σύλλογος Αποφύτων ΣΤΙΑ και ο Σύνδεσμος Αποφύτων ΣΥΔ, που εκπροσωπούν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μας. Καταδικάζουν βεβαίως με δρυμύτητα τις δηλώσεις Καζάκη. Εμείς οφείλουμε, όπως παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια πιο ευθεία συζήτηση, με την έννοια ότι πρόσωπο με πρόσωπο λύονται αυτά τα πράγματα και συζητιώνται, και βεβαίως θα περίμενα τουλάχιστον από ορισμένους από αυτούς που υπογράφουν το κείμενο των εν ενεργεία να είχαν τουλάχιστον την ευαισθησία να με βρουν ή να αντιπαρατεθούμε διαζώσεις δημόσια, δεν έχουμε θέμα, όχι να αντιπαρατεθούμε, να μου πούν πότε ανακάλυψαν ακριβώς ότι έχω αυτές τις απόψεις για τις ενόπλες δυνάμεις και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πότε, μετά ή πριν, όταν με καλούσαν να δώσω ομιλίες στα πλαίσια των δικών τους οργανώσεων και να τους εξηγήσω το που πάει η χώρα. Ή μήπως όταν με καλούσαν και συμμετείχα
σε πολλές από τις εκδηλώσεις τους, έτσι ώστε να στηρίξω τα αιτήματά τους και να πω πόσο δίκαια είναι, τεκμηριώνοντάς τα στα πλαίσια της συνολικής κατάστασης της χώρας. Προφανώς τότε δεν είχα. Και βεβαίως να οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εγώ δεν ζήτησα ποτέ ανταλλάγματα, δεν ζήτησα ποτέ ψήφους, δεν ζήτησα ποτέ απολύτως τίποτα, ούτε καν φωτογραφίες ή δημοσιότητα. Εάν το θυμούνται κάποιοι από αυτούς που υπογράφουν, που ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι ο μεγάλος εχθρός τους είναι με τις δηλώσεις τους κιόλας ο Καζάκης. Δεν πειράζει όμως, απλά καθώς προχωράει η ιστορία, προχωράνε τα πράγματα, ξεκαθαρίζει η γύρα από το στάρι. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά αφού διαβάσουμε την... Ναι, είναι η απάντηση, η επιστολή που έστειλε το συντονιστικό των τριών ενώσεων αποστράτων. Πρώτον, γράφουν, το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που εκπροσωπεί 120.000 αποστράτους, εκφράζει τη θλίψη, οργή και αγανάκτησή του για όσα είπε ο κ. Δημήτρης Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, εις βάρος των εναπροστατεία και ενενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ενώσεων που τους εκπροσωπούν, κατά τη ραδιοφωνική εκπομπή στις 26 Ιανουαρίου 2015 στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Ράδιο Χωρίς FM και η ροή. Διαβάζω ακριβώς ό,τι γράφει η επιστολή. Τα οποία περιήλθαν σήμερα εις γνώση μας. Δεύτερον, όλες οι αναφορές του κυρίου Δημήτρη Καζάκη εις βάρος των ενενεργεία και αποστρατεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων είναι ψευδείς και έμπλεες μίσους. Δεν πρόκειται να αναλύσουμε λεπτομερώς όσα αναφέρει, άλλωστε το λεξιλόγιο του δεν ενδείκνυται για δημόσια αναφορά. Θα σταθούμε όμως σε λίγα από τα χονδροειδή ψέματά του. Α. Οι θεσμικές ενώσεις των αποστράτων, ΕΑΣ, ΕΑΝ και ΕΑ, συγγνώμη δεν γνώριζα απολύτως καλά τα ακρονίμια αυτά, ουδέποτε παρακίνησαν τα μέλη τους να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα της 6ης Ιουλίου. Οι θεσμικές ενώσεις απευθύνθηκαν στα μέλη τους και τα παρότριναν να ψηφίσουν με μόνο γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας. Β. Τα διοικητικά συμβούλια των τριών ενώσεων δεν είναι δοτά, αλλά αιρετά και πρωταρχικός σκοπός τους είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Δεν είναι δε λίγες οι φορές που ήρθαν σε απευθεία σύγκρουση με το Υπουργείο, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση, η οποία πολλές φορές εκφράστηκε με διαδηλώσεις, πορείες, κατάληψη της εισόδου του στρατοπέδου Παπάγου, επιστολές, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ κλπ. Η συμμετοχή σε αυτά ήταν μαζική και όχι από ανθρώπους που δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα, αλλά από ανθρώπους που με τις μέχρι τώρα περικοπές έχουν χάσει άνω του 60% των αποδοχών τους και αγωνίζονται να μην χάσουν και άλλα, τη στιγμή που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θεωρεί αντισυνταγματικές τις μειώσεις του 12. Από ανθρώπους που ορισμένοι από αυτούς είναι βετεράνοι των πολέμων της πατρίδας και από ορφανές οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εν καιρό ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Τρίτον, τα περί μισθοφόρων και τους λοιπούς χαρακτηρισμούς του κυρίου Καζάκη τους αφήνουμε στην κρίση του ελληνικού λαού που γνωρίζει πολύ καλά το έργο και τις θυσίες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των αποστράτων όταν ήταν στην ενέργεια. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και το έργο του κυρίου Δημήτρη Καζάκη και γι' αυτό τον ετοίμησε δεόντως όσες φορές ζήτησε την ψήφο του. Τρίτον, καλούμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια από την ίδια εκπομπή και όχι μόνο όλα όσα αναφέρει εις βάρος των θεσμικών ενώσεων των αποστράτων και ενενεργία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων και κάθε ένωση. Λοιπόν, είναι σαφές να διαβάσω κι εγώ και την ανακοίνωση που είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος, η ανακοίνωση που είπαμε των λεγόμενων οργανώσεων των ενενεργεία. Λοιπόν, είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι με τις απόψεις του ιδίου και του κινήματός του, δεν θα περίμενε από τη μέχρι τώρα πορεία τους αυτή τη γενικευμένη και μη στοιχειοθετημένη επίθεσή του σε όλους τους στρατιωτικούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μας λέει η κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων των συνδέσμων που προηγουμένως αναφέραμε. Πέραν δε των σοβαρών ποινικών αδικημάτων που διάπραξε ο κ. Καζάκης, έδειξε βαθύτατο ηθικό κώδικα τιμής, να το κρατήσουμε αυτό παρακαλώ,
που όλοι μας με την έως τώρα διαδρομή μας έχουμε σεβαστεί και το θεωρούμε υπέρτατο αγαθό, την αγάπη και την υποστήριξη της πατρίδας μας. Από την άλλη πλευρά όμως, η διαμαρτυρία μας απέναντι σε μια δημόσια διοίκηση που μας κατέταξε πιο κάτω και από το επίπεδο του επέτη, κατάσταση που φυσικά δεν τιμά ούτε εμάς, πολλό δε μάλλον ούτε την ίδια την πατρίδα μας, δεν μπορούν να μας καταστήσουν λιγότερο πατριώτες από τους συμπάσχοντες πολίτες μας, συμπολίτες μας και φυσικά σε καμία περίπτωση συντεχνιακούς αγωνιστές. Γιατί οφείλουμε όλοι να αποδεχτούμε το γεγονός πως είμαστε η μοναδική ομάδα δημοσίων λειτουργών που καθημερινά βιώνει απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και έμψυχο υλικό, και αυτό αποτελεί ένα σιωπηλό διαχρονικό όρκο τιμής για εμάς, όπου οριστήκαμε να φυλάττουμε Θερμοπύλες, για τον οποίο όρκο τιμής δεν ζητήσαμε ούτε σκοπεύουμε στο μέλλον να τον εξαργυρώσουμε με κανένα πρόσκαιρο υλικό αγαθό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών κτλ. Που αναφέραμε προηγουμένως, που εκπροσωπούν ενεργεία στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων, καταδικάζουν τις δηλώσεις του κ. Καζάκη, είτε αφορούν ενεργεία στελέχη είτε αποστρατεία, τα οποία παρά τις δυσκολίες εποχής δίνουν με ευπρέπεια τον αγώνα τους ενάντια στα βάρβαρα μέτρα που μας επιβάλλουν εχθρικές προς τη χώρα μας δυνάμεις και εφαρμόζουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις με τα οποία και ο ίδιος απλώς διαφωνεί. Οι Έλληνες στρατιωτικοί πάντα τιμώντας και τον όρκο και τη στολή που φορούν, στέκονται αρρωγοί σε κάθε περίπτωση που η πολιτεία ζητά τη συνδρομή τους, χωρίς να μεμψιμηρούν, να δυσανασχετούν ή να φωνάζουν, αψηφώντας τους κινδύνους και υπερβάλλοντας εαυτό και οικογένειες, για να μπορεί ο κύριος Καζάκης και ο κάθε κύριος Καζάκης να βάλει εναντίον τους κάθε επίκληση της δημοκρατίας. Θα προσδοκούμε λοιπόν από τον κύριο Καζάκη, που θέλει να ηγείται ενός πολιτικού κινήματος και επιδιώκει σύμφωνα με τα λεγόμενα του την οριστική λύτρωση της χώρας από τους εγχώριους αλλά και εξωγενείς δυνάστες της. Το δυνάστες, παρακαλώ, το έχουν βάλει μέσα σε εισαγωγικά. Τι θα έπρατε άραγε έναντι των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που τόσο αποξιώνει από την εθνική άμυνα της χώρας, εάν ποτέ καλύτερο να τη διοικήσει. Να είναι λιγότερο επικριτικός, μηδενιστής, αφοριστής απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα, θεσμό που χαίρει της απόλυτης εκτίμησης των συμπολιτών μας, ευρισκόμενη πάντοτε στα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης της. Πρωτίστως, βέβαια, θα όφιλε να σεβαστεί τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων μας που ακόμη και εν καιρό ειρήνης έδωσαν την ίδια τους τη ζωή στην πατρίδα, μη σκεπτόμενοι ατέλειες της σωματοδομής τους ή τις τραγικές απώλειες που έχει υποστεί το οικογενειακό τους εισόδημα. Επειδή όμως σε όλους τους χώρους εργασίας, ίσως και στο στράτευμα, δύναται να υπάρχουν ικανοί και λιγότερο ικανοί, ακόμα και επιλύσμονες των καθηκόντων τους, βάζοντας πάνω απ' όλα το προσωπικό τους συμφέρον και χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, θα σταθούμε αρρωγοί στις προσπάθειες ανάδειξης τέτοιων προστατικών και θα είμαστε οι πρώτοι που θα τις καυτηριάσουμε, απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία των επαιτίων, πάντα όμως μέσω των προβλεπόμενων δημοκρατικών και νομικών διαδικασιών, χωρίς ακρότητες και εμετικά ευρεολόγια. Ειλικρινά όμως δεν κατανοούμε τον τρόπο έκφρασης του κ. Καζάκη και περιμένουμε να σκεφτεί ποιον σκοπό εξυπηρετεί και περιμένουμε να σκεφτεί με ποιον σκοπό εξυπηρετεί με αυτή τη γενικευμένη επίθεση και όπως τότε που υπηρέτησε τη θητεία του, αντί να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τις φρέσκες ιδέες του το διοικητή του και το στράτευμα, προτίμησε να σταθεί απλά κριτικά απέναντί του και να τον χλεβάσει. Καλούμε τέλος τον κύριο Καζάκη να ανακαλέσει εντός δεκαημέρου όλα όσα υβριστικά, συκοφαντικά και δυσφημιστικά εκστόμησε σε βάρος ηλίδιν των Ελλήνων στρατιωτικών, με αντίστοιχη δήλωσή του εκεί που έβαλε εναντίον μας. Άλλος αναγκαστικά θα προβούμε σε ποινική και αστική διασφάλιση των δικαιωμάτων του ελληνικού στρατεύματος. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφέρω, θα μπορούσα κάλλιστα να αρχίσω να διαβάζω τον όγκο αλληλογραφίας που έχω με πάρα πολλούς εν ενεργεία και μη στρατιωτικούς, αλλά δυστυχώς αυτό θα έριχνε νερό στο μήλο της αντίδρασης, δηλαδή σε αυτούς που οργάνωσαν αυτή την ιστορία. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι περήφανος που σχεδόν όλες οι στρατιωτικές οργανώσεις βρήκαν τον εχθρό τους, γιατί μέχρι τώρα ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι εκείνος που διαλύει τη χώρα, την καταδυναστεύει και την οδηγεί σε πλήρη απαξίωση. Ευτυχώς τον βρήκαμε. Είναι ο Δημήτρης Καζάκης, βεβαίως. Διότι πολύ απλά, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά που συνέβησαν και που υποστήριξαν ή προσπάθησαν να υποστηρίξουν κάποιοι από αυτούς, βεβαίως μετά δεν τα ξεχάσανε, τι να κάνουμε, δεν μπορεί, είναι θέμα ανθρώπινης μνήμης, ενδεχομένως, με καλούσαν και τους τα εξηγούσα. Δεύτερον, θα πρέπει να πω ότι, και επειδή μιλάμε για δίκες, ιστορίες και όλα αυτά, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πραγματάκια. Πρώτον, αγαπητοί κύριοι, προσέξτε πάρα πολύ πώς αναφέρεστε στις δηλώσεις μου, διότι ναι,
Οφείλω να πω ότι ήταν όχι υβριστικές, ήταν ακραίοι χαρακτηρισμοί. Βεβαίως ήταν ακραίοι χαρακτηρισμοί. Και για όποιον προσβλήθηκε από αυτές, από αυτούς, ζητάω συγγνώμη. Άλλωστε, στον βαθμό που αφορούσαν, δεν είναι προσωπικό το θέμα, δεν αφορά συγκεκριμένα άτομα, αφορά στάσεις, πρακτικές και τήρηση όρκου. Δεύτερον, πού το βρήκατε ακριβώς ότι μιλάω συλλήβδιν για όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των στρατιωτικούς? Γιατί χρησιμοποιείτε κάτι το οποίο το έφτιαξε, το έκοψε και το έραψε το Υπουργείο, το Κατοχικό Υπουργείο Άμυνας και το αναπαράγεται, και μάλιστα κάνατε το λάθος να στείλετε αυτό το συγκεκριμένο κομματάκι, κομμένο και ραμμένο όπως ακριβώς βολεύει κάποιους ενδεχομένως, όχι εσάς, αλλά κάποιους, έτσι, ώστε να πλασαριστεί η άποψη ότι υποστηρίζω ή μάλλον χτυπάω το σύνολο των αποστράτων, τον εναποστρατεία και την ενεργεία, τα εναποστρατεία και την ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πού το βρήκατε? Γιατί δεν κάνετε τον κόπο να μπείτε μέσα στο αρχείο συγκεκριμένα της εκπομπής και να δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση που έκανα, ξεκινώντας ακριβώς από τη διαφοροποίηση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Στείλετε πρακτικές στάσεις και αντιλήψεις, όχι πρόσωπα, και βεβαίως πρωτίστως τις ηγεσίες εκείνες οι οποίες οδήγησαν στην κατάσταση σημερινή. Εκτός και βεβαίως αν στη σημερινή κατάσταση δεν την οδήγησαν οι ηγεσίες, αλλά εγώ. Είναι πολύ πιθανό. Και το δέχομαι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι εξυβριστικά, συκοφαντικά και δυσφημιστικά, βεβαίως. Με ποιο δικαίωμα και ποιο κώδικα ηθικής τιμής και όλα αυτά χρησιμοποιείτε όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε εναντίον μου πράγματα που δεν έχω πει, όπως για παράδειγμα ότι καθίβρισα οικογένειες ή πεσόντες στο καθήκον? Πότε το έκανα εγώ αυτό? Ο εξευθυλισμός των οικογενειών πεσόντων, ποιος την έκανε, εγώ ή οι ηγεσίες που υπηρετείτε? Ποιος υπερασπίστηκε πρώτος και πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την κατάσταση και τον τρόπο που δημιουργούσαν μέσα στις ενόπλες δυνάμεις, όταν εσείς δεν είχατε πάρει χαμπάρι καν τι γίνεται? Να σας θυμίσω τις ομιλίες που γινόντουσαν στους δικούς σας χώρους και ποιος πρώτος ερχόταν να σας εξηγήσει τι είναι αυτό ακριβώς που έρχεται, και ότι δεν είναι και δεν περιορίζεται απλά σε μια δημοσιονομική επίθεση στον Έλληνα στρατιωτικό ή στον ελληνικό λαό. Ή να μην τα θυμίσουμε. Ποιος κρύβεται πίσω από τους νεκρούς και τους πεσόντες? Ο κώδικας ηθικής σας είναι το να χρησιμοποιείτε νεκρούς και πεσόντες, που εγώ τους σέβομαι και τους τιμώ. Γι' αυτό άλλωστε φώναξα πρώτος για την παράδοση του νησιού του Ηλιάκη στο ΝΑΤΟ και στους εχθρούς. Σήμερα υπερίπλατο τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Κάρπαθο και περιπλέον το νησί τουρκικά πολεμικά πλοία. Αυτοί δηλαδή που κατέριψαν τον Ηλιάκη. Και ξέρετε γιατί, και το ξέρετε βεβαίως, γιατί στα πράγματα είσαστε, λογικό είναι να το ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι δεν κινείται καθόλου τίποτα, καμία αναχέτηση, κανένας τρόπος παρέμβασης. Γιατί έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το δόγμα της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ότι όλα αυτά, οι μέχρι χθες παραβιάσεις του θαλάσσιου και εναέριου και ίσως αύριο και του εδαφικού χώρου της χώρας, εντάσσονται στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Με τον τρόπο που γίνεται σήμερα η παράταξη των δυνάμεων της Frontex στην παραμεθόριο με τα Σκόπια. Παρεπιπτόντος, γιατί με συγχωρείτε, ψάχνω να βρω τις λέξεις, μπορεί να και να κάνω λάθος, γιατί δεν κάνατε τον κόσμο ανάποδα με το γεγονός ότι η βασική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι η φύλαξη των συνόρων της χώρας και η αποτροπή του διαμελισμού ή κάθε απειλής εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας? Το ξέρω καλά το μάθημά μου, γιατί εγώ υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό και ίσως να έμαθα πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε ότι ξέρω.
Πού είσαστε να φωνάζετε να κάνετε τον τόπο άνω κάτω με τις συμφωνίες που έγιναν στη Σύνοδο τώρα πριν λίγες μέρες, με το γεγονός ότι οι φύλαξοι των συνόρων αναλαμβάνουν ξένες δυνάμεις, ενδεχομένως μαζί με τουρκικές? Πού είσαστε να το σηκώσετε αυτό το θέμα? Γιατί δεν βγάζετε επιστολές πύρινες προς την κυβέρνηση, τον υπουργό και όλο το υπόλοιπο απαράτ στελεχών το οποίο αποδέχεται αυτή την κατάσταση? Γιατί δεν βγαίνετε προς τον Έλληνα πολίτη να του πείτε ότι σας στερούν το βασικό δικαίωμα της αποστολής σας, μάλλον το βασικό καθήκον της αποστολής σας, τη φύλαξη των συνόρων της χώρας και της εδαφικής ακυριότητάς της? Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε αυτό? Χθες, τρεις μέρες πριν έγινε. Σήμερα η Τουρκία αυτές τις μέρες υλοποιεί το δόγμα και κανένας δεν κουνιέται. Τι να το κάνω εγώ να κάνω τα αναφορές υπηρεσιακά? Εμένα σαν πολίτη πώς με διευκολύνει? Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα διότι με αυτές τις επιστολές μου δίνετε την ευκαιρία να επανέλθουμε, μας δίνετε η ευκαιρία να επανέλθουμε επί της ουσίας. Και ξαναλέω, ως προς τους χαρακτηρισμούς, κανένα πρόβλημα, τους παίρνω πίσω, ήταν θέμα καθαρά οργής δικής μας και θα το εξηγήσω ποιας οργής. Εντάξει, και βεβαίως δέχομαι θετικότατα τις επιστολές, αν και οφείλω να πω ότι με εξέπληξαν, για τους λόγους βεβαίως που αναφέρω, έτσι, τα παίρνω πίσω και για όποιον θύχτηκε προσωπικά. Απλά περίμενα την ίδια ευτυχία απέναντι στο καθεστώς κατοχής που βιώνει η χώρα μας. Περίμενα την ίδια ευτυχία απέναντι στους πολιτικούς που σας έχουν φάει τα αποθεματικά των μετοχικών ταμείων στρατού, που όταν εγώ τα έγραφα και τα φώναζα, κάποιοι από εσάς τα υπογράφανε για να μπορεί να τα πάρει ο υπουργός. Ο εκάστοτε υπουργός. Θυμόμαστε τι έγινε στο PSI 1, PSI 2. Έχετε ενημερώσει τα μέλη σας για το τι έχει γίνει εκεί? Έχετε κάνει ενέργειες ώστε να επιστραφούν τα λεφτά και να τουλάχιστον να καταδείξετε ποιος είναι ο κλέφτης, γιατί πρόκειται για κλεψιά, για κλοπή, μια και ξέρετε τόσο πολύ περί ποινικών νόμων και ιστορίες, πρόκειται για καραμπινάτη κλοπή. Τα έχετε ζητήσει αυτά? Τα κάνετε σημαία? Μακάρι. Πάμε παρακάτω. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Πάγκαλος σας είπε ότι ο πιο αντιπαραγωγικός κλάδος του ελληνικού λαού είναι η στρατιωτική και τα σώματα ασφαλείας. Δεν είδα να πέφτουν μηνύσεις. Δεν είδα να ξεσηκώνεται ντόρος. Δεν είδα να σταματάτε να τον χαιρετάτε ή να έχετε επαφές μαζί του. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μήπως είπα έστω κάτι παραπλήσιο εγώ? Όχι. Στιγμάτισα συμπεριφορές συγκεκριμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών εν αποστρατεία και εν ενεργεία στις σημερινές συνθήκες. Και με συγχωρείτε, όταν εκβιάζεται η χώρα σου, εσύ δεν σφυράς αδιάφορα, ιδιαίτερα επειδή υπηρετείς τη χώρα σου με όρκο και φοράς ή φορούσες στολή και εθνόσημο. Όταν την Τετάρτη, πριν την Κυριακή του δημοψηφίσματος, οι εκβιασμοί εναντίον της χώρας έφτασαν στο σημείο να ακουστεί η περίφημη δήλωση της Μέρκελ ότι έτσι και πει ναι η Ελλάδα θα γίνει Πρίστινα, αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο θεωρείται κάζους μπέλι για την Ελλάδα. Και βεβαίως οι Έλληνες πολιτικοί φυσικά και δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο θέμα, πότε το σηκώσανε? Ξέρουμε πώς έχουν γραφτεί τα ίμια και το υπόλοιπο από την εποχή της Κύπρου. Εσείς γιατί δεν το σηκώσατε? Εσείς γιατί δεν το κάνετε πρώτο θέμα? Γιατί δεν βγάζετε ανακοινώσεις καταγγέλνοντας ως κάζους μπέλι τη δήλωση αυτή, όπως για παράδειγμα κάνανε οι Πορτογάλοι συναδελφοί σας, όπως κάνανε οι Ισπανοί συναδελφοί σας όταν ακούστηκαν τέτοιες ύβρις, εκβιαστικές ύβρις εναντίον της πατρίδας τους? Γιατί σιωπήσατε? Και τέλος πάντων, στο στρατό, και παρά το γεγονός ότι εγώ είχα άποψη διαφορετική, μας λέγανε πολλοί από σαν και εσάς που υπογράφετε ότι ο Μεταξάς είπε ένα όχι. Ούτε στο ύψος του Μεταξά δεν μπορέσατε να σταθείτε? Ούτε σε αυτό? Ένας ολόκληρος λαός έλεγε όχι
στους εκβιασμούς. Δεν έλεγε τίποτα περισσότερο. Όχι στους εκβιασμούς. Και εσείς σφυράγατε διάφορα. Και για αυτό που λέτε ότι δεν υπήρχαν 65 ανώτατη στρατιωτική αναποστρατεία, υπέγραφαν και δήλωναν ναι στο δημοψήφισμα. Σχεδόν όλη η παρελθούσα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, με εξαίρεση κανένα δυο αν θυμάμαι καλά, που κι αυτοί απλά σιώπησαν. Δεν είχαν ούτε καν το θάρρος να βγουν να πούν όχι. Αυτό που έκανε μεταξύ σας, δεν λέω τίποτα φοβερό ή τίποτα καμιά επαναστατική ενέργεια ή τίποτα τέτοιο. Δεν θα σας άλλωστε ζητούσε κανένα το λόγο, ούτε θα σας καλούσε να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο της τιμής. Απλά να κάνατε αυτό που έκανε ο μεταξάς. Να πείτε ένα όχι στους εκβιασμούς. Διότι πέρα και πάνω από πολιτικές διεργασίες ή πολιτικά πιστεύω ή ιδεολογίες, προέχει η πατρίδα. Και όταν εκβιάζεται η πατρίδα, λες όχι, δεν λες ναι. Και πέστε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν ενός στρατιωτικών που τιμάται τους νεκρούς που πέσαν για την πατρίδα, τους νεκρούς που έπεσαν ακόμη και εν ειρήνη για την πατρίδα, πώς τους τιμάτε όταν ανέχεστε στις γραμμές σας να έχετε ανθρώπους που είπαν ναι στον εκβιασμό της πατρίδας, στην κατοχή της πατρίδας, στη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας, στη διάλυση της άμυνας της πατρίδας? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι στο τελευταίο μνημόνιο που σε αυτό το είπαν ναι η ανώτατη αξιωματική, η στρατηγή, πρώην αρχηγή, έτσι, αναποστρατεία, είπαν ναι σε αυτό το μνημόνιο προβλέπεται όχι μόνο η διάλυση του κυρίου μέρους των υλικοτεχνικών υποδομών των ενόπλων δυνάμεων και της άμυνας της χώρας, αλλά μέχρι και η πώληση των οπλικών συστημάτων της χώρας ή τουλάχιστον ενός μέρους τους, προκειμένου οι δανειστές να κάνουν τη δουλειά τους? Ή μήπως ξεχάσατε αυτό που κατήγγειλε ο κ. Τσουγκαράκης, που τώρα ανάμεσα σε αυτούς που υπογράφουν ότι στο Υπουργείο Άμυνας, κάτι που το ξέρουν όλοι οι Έλληνες και χάρη σε αυτόν, αν θέλετε, μαθεύτηκε και πιο έντονα, πιο δημόσια να το πούμε έτσι, διαφεντεύουν το Υπουργείο Άμυνας οι κομισάροι και επίτροποι των δανειστών και όχι η φυσική και η πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων? Αυτό δεν είναι κατοχή? Πώς το λέτε εσείς αυτό? Και γιατί δεν αντιδράτε? Πώς δεχόσαστε να παίρνετε διαταγές από δυνάμεις κατοχής, από ξένα κέντρα και από δοσιλόγους? Όταν ένας ολόκληρος λαός φωνάζει και λέει όχι, έστω με τις συνθήκες που το είπε, έστω και αν η κυβέρνησή του το έκανε ναι μόλις 5 ώρες αργότερα, πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς πρώην και νυν στρατιωτικούς οι οποίοι είπαν ναι? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ένας πολίτης απλός έχει κάθε δικαίωμα να φοβάται, να υποκύπτει στους εκβιασμούς, να λέει κοιτάξτε να δείτε, προκειμένου με αυτά τα πράγματα που ακούω, που τότε ακούγαμε τρομερά πράγματα και ακούγαμε τρομερά πράγματα μέχρι το κορύφωμα ότι θα μας κάνουν πρίστινα. Προσέξτε, θα μας κάνουν πρίστινα. Εσείς με ποιο δικαίωμα δεν βγήκατε ανοιχτά να τον καθησυχάσετε ότι όσο είστε εκεί και φυλάτε βάρδια στα σύνορα ή τέλος πάντων είχατε ορκιστεί και έχετε ορκιστεί, γιατί ο ορκός ισχύει και για τους αναποστρατεία ανεξάρτητα με το αν έχουν δώσει τη στολή, αυτό μου έχουν πει, εκτός και αν δεν ισχύει, με συγχωρείτε. Όσο είσαστε εσείς εκεί, τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί δεν το είπατε να καθησυχάσετε τουλάχιστον τον κόσμο? Γιατί δεν βγήκατε δίπλα του και να του πείτε ότι τα παιδιά σου που φοράνε τη στολή και το εθνόσημο δεν θα επιτρέψουν τίποτα να γίνει σε αυτόν τον τόπο από τους εκβιασμούς που αλλεπάλληλα γίνονταν σε βάρος του? Και βέβαια δεν θα χάνατε την τιμή σας εάν λέγετε ένα όχι. Το μόνο που θα είχατε, θα ερχόσαστε σε σύγκρουση με το κατοχικό Υπουργείο Άμυνας και τις κατοχικές κυβερνήσεις. Αλλά τέλος πάντων, η διαφορά ανάμεσα στον αξιωματικό που λέει πρώην και νυν, δεν είναι ένα αποστατέα, είναι ενεργεία, που τάσεται με βάση τον όρκο του και η συνείδησή του με βάση τον όρκο του, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που λέει ότι ας τον όρκο στην πάντα προέχει η υποταγή στους ανωτέρους. Και να διαβάσουμε παραπέρα. Μάλλον πριν πάμε εκεί. Βεβαίως, ούτε με το ποτάμι έχετε κανένα πρόβλημα, ούτε με τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα στο Protagon.gr, στο δικό του site, έγραφε «Η μόνη σύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με την υπόλοιπη κοινωνία είναι αρνητική και επίσης αντιπαραγωγική». Ψάξτε το, Νοέμβρης 2010. Ψάξτε κι άλλα να δείτε εκεί. Ούτε εκεί είδατε τίποτα. Ούτε σας έλεγε τίποτα.
ή όταν φτιάχτηκε η πολιτική δύναμη του ποταμιού, δεν ξεσκίσατε τα ημάτια σας να πει τι είναι αυτά τα πράγματα, από ποιον προέρχονται. Ήταν ο μόνος δημοσιογράφος, συγκεκριμένα και οργανωμένο μέσο, που συστηματικά υποστήριξε την πρόταση, την άποψη του κύριου Πάγκαλου, ότι ο πιο αντιπαραγωγικός κλάδος του ελληνικού λαού είναι η στρατιωτική και τα σώματα ασφαλείας. Βέβαια, ο υποφαινόμενος πολέμησε αυτή τη δήλωση τότε. Αλλά αυτό τότε. Ούτε ζητάω εύσημα, ούτε με ενδιαφέρουν τα εύσημα. Επίσης, και το λέω ξανά, εάν θέλετε να κάνετε μηνύσεις, είναι δικαίωμά σας. Προσέξτε όμως καλά πάνω σε ποιο απόσπασμα της εκπομπής πάτε να κάνετε μήνυση. Προσέξτε, γιατί μπορεί να περιπέσετε στο λάθος του δόλου, της ψευδούς καταμήνυσης και μια σειρά άλλα πράγματα που μη φοβάστε, δεν πρόκειται να τα κινήσω εγώ ποτέ δικαστικά. Διότι εν αντιθέσει με εσάς, εγώ θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι υποκατοχή. Και επομένως δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε Έλληνες δικαστές οι οποίοι τελούν υποκατοχή ή υποδέσμευση κατοχής. Μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε ή κάποιοι από εσάς να ονειρεύονται ή να φαντασιώνονται ότι μπορεί να ξεμπερδέψουν με μένα, με τις ιδέες μου, τις απόψεις μου και την αφοσίωσή μου με την πατρίδα, με τα δικαστικά μέσα που του παρέχει το σύστημα κατοχής. Δικαίωμά σας. Δώστε μου τη δυνατότητα να βρεθώ στο ακροατήριο και τότε θα δούμε ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ υπερασπίζομαι μια παράδοση που υπήρξαν Έλληνες που στήθηκαν στον τοίχο σε εκτελεστικό απόσπασμα φωνάζοντας ζήτω η Ελλάδα. Δεν θα φοβηθώ εγώ πώς θα το πούμε, φωνασκίες για μηνύσεις και ιστορίες. Απλά σαν φιλική συμβουλή σας λέω, ψάξτε και βρείτε ολόκληρο το απόσπασμα και προσέξτε καλά τι ακριβώς λέει το απόσπασμα. Και σας ξαναλέω, ως προς τον αυτό που θεωρείτε εσείς ύβρις ή υβριστικό ή οτιδήποτε, Να το ξέρετε, το παίρνω πίσω για όποιον τον έθιξα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι έθιξα προσωπικά, ούτε ότι δεν ήταν προθέσή μου. Αλλά κανένα πρόβλημα να ζητήσω συγγνώμη. Στο κάτω τη γραφή, επί της ουσίας είναι το θέμα. Επί της ουσίας. Και κάτι άλλο, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση για τους εν ενεργεία. Γιατί αυτό βεβαίως η αναποστρατεία δεν το λένε, αλλά η εν ενεργεία. Λέει, οι Έλληνες στρατιωτικοί πάντα, τιμώντας κατά και τον όργο και τη στολή που φορούν, στέκονται αρρωγοί σε κάθε περίπτωση που η πολιτεία ζητά τη συνδρομή τους, χωρίς να με ψημιρούν, να τις ανασκετούν ή να φωνάζουν, αψηφώντας τους κινδύνους και υπερβάλλοντας σε αυτό και οικογένειες, για να μπορεί ο κύριος Καζάκης και ο κάθε κύριος Καζάκης να βάλει εναντίον τους κατ' επίκληση της δημοκρατίας. Όχι κύριοι, κάνετε ένα μικρό λάθος. Δεν ζούμε σε χούντα. Δεν ο πολίτης δικαιούται να κρίνει την πορεία σας και τη στάση σας. Διότι με συγχωρείτε, ο Καζάκης και ο κάθε Καζάκης υπηρετεί τη θητεία του υπό τις διαταγές σας και άρα έχει κάθε δικαίωμα να έχει άποψη για τον τρόπο και τον τρόπο που στατεύεστε. Με συγχωρείτε, το δικό μου αίμα θα χυθεί και το παιδιόν μου αν απειληθεί η χώρα. Άρα με ενδιαφέρει άμεσα ποια είναι η ηγεσία που θα κληθούν στα όπλα τα παιδιά μας και τι ακριβώς θα γίνει σε περίπτωση κρίσης. Και τέλος πάντων, βεβαίως υπάρχουν αξιότατοι άνθρωποι οι οποίοι δώσαν, για παράδειγμα χρησιμοποιείται ένα αστείο που λέγαμε οι στρατιώτες μεταξύ μας βλέποντας το διοικητή της μεραρχίας της ΜΕΡΙΠ, αλλά δεν ασχολείστε με την αναφορά που έκανα στο διοικητή συντάγματος που ήταν ένας αξιότατος άνθρωπος, εξαιρετικά μορφωμένος, ο οποίος ήταν παραπεταμένος κυριολεκτικά, γιατί ακριβώς είχε τα προσόντα και δεν μπορούσε να το προωθήσει το σύστημα. Και τελευταίο. Αυτό το πράγμα πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση που λέτε ότι γιατί δεν φρόντισαν να αξιοποιηθούν τα ταλέντα μου, οι απόψεις μου, οι γνώσεις μου, οτιδήποτε. Για πέστε μου τον τρόπο που θα μπορούσα να θέσω στη διάθεση των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει σύστημα που να μπορεί να αξιοποιεί τον έφεδρο στρατιώτη, τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του μέσα στον ελληνικό στρατό? Εγώ δεν το είδα, αλλά μπορεί να φταίω εγώ. Τι εγκαλείται ακριβώς τον Έλληνα πολίτη, γιατί ο ελληνικός στρατός δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και τις ικανότητές του, τη μόρφωσή του, την άποψή του και τον τρόπο που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση και την εξέλιξη των ενόπλων δυνάμεων? Μα γι' αυτό είσαστε πρώτα και κύριε υπεύθυνοι εσείς, μάλλον δευτερεύον
δευτερευόντως υπεύθυνης, πρωτευόντως είναι η πολιτική ηγεσία. Ζητάτε από τους πολίτες γι' αυτό. Όταν η πολιτική ηγεσία επισήμως στη Βουλή αλλά και σε με διάφορους τρόπους προσπαθεί να φοβήσει μέχρι βαθμού πανικού τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα οικογενειάρχη, τον απλό Έλληνα πολίτη, ότι έτσι και τολμήσει και πει όχι στους κατακτητές του, στους αποικιοκράτες, αυτόν που πραγματικά τους έχουν οδηγήσει σε κατάσταση απελπισίας, θα του την πέσει η Τουρκία. Γιατί εσείς δεν βγαίνετε να διαμαρτυρηθείτε? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν το θεωρείτε προσβολή στην τιμή σας αυτό, στη στολή και το εθνόσημο που φορούσατε ή φοράτε? Γιατί θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι προσβολή πρώτη και κύρια σε εσάς που έχετε το κύριο βάρος της άμυνας της χώρας? Τι θέλουν να πούν οι πολιτικοί που λένε συστηματικά και μόνιμα, όπως και οι δημοσιογράφοι, ότι έτσι και συμβεί κάτι ή έτσι και αλλάξουμε, να το πούμε έτσι, αφέντη ή ανατρέψουμε τον Ευρωπαίο αφέντη, τον Ευρωπαίο σουλτάνο, η Τουρκία θα μας διαλύσει? Δηλαδή σας ήταν ικανοί να μηθείτε της χώρας μαζί με τον ελληνικό λαό? Αυτό λένε οι πολιτικοί. Αλλά δεν είδα κανενός είδους αντίδραση σε αυτό το ζήτημα. Και τέλος, μην μου λέτε για μένα, σε μένα, για περιορισμό δικαιωμάτων ασφαλιστικών και παινία των Ελλήνων αξιωματικών. Ήμουν ο πρώτος που τα έλεγα, όταν ακριβώς πολλοί από εσάς περί άλλων τυρβάζατε. Ψάξτε στα κείμενά μου και στις ομιλίες που με καλέσατε εσείς και έκανα. Ποιος ήταν ο πρώτος που είπε για τον τρόπο τον εξευτελισμό του Έλληνα στρατιωτικού και ποιος ήταν ο στόχος που το κάνουν αυτό, ώστε να του ρίξουν το ηθικό και να διαλύσουν τις ένοπλες δυνάμεις? Ποιος το είπε πρώτος? Άρα μην μου στρέφετε τώρα κάτι το οποίο εγώ πρώτος και κύρια υποστήριξα. Απλά θεωρώ ανάξιο του Έλληνα στρατιωτικού, αυτού που με παρησία πραγματικά και με αξιοπρέπεια φοράει τη στολή και το εθνόσημο ή φορούσε, ανάξιο να προσπαθεί να εξαιρεθεί από την υπόλοιπη κατάσταση που είναι ο ελληνικός λαός. Εγώ περίμενα περιμένω, γιατί ξέρω πολλούς ότι το κάνουν, αλλά τουλάχιστον από τις επίσημες ηγεσίες των φορέων, γιατί δεν μιλάμε για όλους, τέτοιες απόψεις έχω διατυπώσει πολύ πιο σκληρές και απέναντι στις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και υπολείπων ομοσπονδιών. Αυτό σημαίνει ότι καταφέρουμε εναντίον κάθε εργατό υπάλληλου ή δημόσιο υπάλληλου? Θα τρελαθούμε? Θα ξεφύγαμε τελείως προφανώς? Ή μήπως φοβάστε να αναμετρηθείτε ακριβώς σε αυτό που λέω? Αυτό δικαίωμά σας βέβαια. Η επιλογή του να μπορέσετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Απλά να ξαναπώ. Ο Έλληνας στρατιωτικός, είτε αυτός φορούσε είτε φοράει στολή, δεν καταδέχεται. Είναι προσβολή στην τιμή του. Αυτή είναι η άποψή μου. Και από ό,τι ξέρω, χιλιάδων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων εν αποστρατεία και εν ενέργεια να εξαιρεθεί από αυτή την ιστορία. Ίσα ίσα βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα. Και η πατρίδα σήμερα χάνεται και ξεπουλιέται μαζί και ο λαός. Και ένα από τα πιο ευαίσθητα κομμάτια που πάντα υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία, μέχρι που εκφυλίστηκε ολοκληρωτικά από τα πολιτικά κόμματα, είναι τι? Ότι πρώτα και κύρια οι Έλληνες στρατιωτικοί μπαίνανε μπροστά. Γιατί είχαν την αίσθηση του κινδύνου, της απειλής. Σε άλλες εποχές βέβαια, με άλλες ιστορίες. Και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν δεν σταθήκατε ούτε καν στο ύψος του Μεταξά για ένα όχι τυπικό. Δεν κληθήκατε να το δώσετε στο πεδίο της μάχης με πολιτικούς όρους ή αν θέλετε πολιτικοκοινωνικούς όρους. Ούτε καν αυτό. Και αποδεχόσαστε στις γραμμές σας ανθρώπους οι οποίοι το είπαν επισήμως, υπογράφω, μιλάμε για τους 65 ανώτατους αξιωματικούς εν αποστρατεία, την πρώην διοίκηση. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους κυρίους να οδηγούσαν σε μάχη τον ελληνικό λαό. Ευτυχώς που δεν έγινε. Και έτσι καταλαβαίνω γιατί πόσο εύκολα η στρατιωτική ηγεσία ξέχασε τους πεσόντες της Κύπρου, ξέχασε τους πεσόντες στα Ίμια ή τους οδήγησε, που τους οδήγησε η πολιτική ηγεσία για να σφραγίσει με το αίμα τους τη συμφωνία με τους Τούρκους
και τους Αμερικανούς ώστε να γκριζάρει η περιοχή που σήμερα παρέδωσαν ολοκληρωτικά, έχουν παραδώσει ολοκληρωτικά στους Ευρωπαίους και σε όποια άλλα συμφέροντα και στην Τουρκία την ίδια. Και αυτό δεν αποτελεί για σας προσβολή. Προσβολή είναι να ζητάω επίμονα εγώ σαν Έλληνας πολίτης, να ζητάω επίμονα να κάνετε το καθήκον σας. Και το καθήκον σας ορίζεται από τον όρκο που παίρνει κάθε Έλληνας στρατιωτικός ή οποιοδήποτε εντάσσεται στις γραμμές του. Και εγώ ο ίδιος τον είχα πάρει τον όρκο όταν έκανε τη θητεία μου. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστην στην πατρίδα, υπακοήν στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Και μετά έρχεται το υποταγή στους ανωτέρους μου. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι σημαίνει αυτό? Γιατί ο όρκος λέει πάνω απ' όλα η πατρίδα και από μένα τον ίδιο και από τη ζωή μου την ίδια η πατρίδα, και από κάτω λέει υπακοή στο Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα σήμερα υπάρχει στην Ελλάδα? Η ίδια η δική σας περίπτωση αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Γιατί δεν έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Και δεν εννοώ χούντες και τα λοιπά, και όποιος τολμήσει να το συνδέσει με εμένα να έρθει να μου το πει κατά πρόσωπο, εάν έχει το θάρρος. Εννοώ σαν πολίτες, ένστολοι πολίτες αυτής της πατρίδας, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, όταν κινητοποιείται, όταν διαδηλώνει, όταν φωνάζει και όταν προσπαθούν να τον εκφοβήσουν ή να τον τρομοκρατήσουν με τον τουρκικό κίνδυνο. Ποιος θα έπρεπε να το βγει και να το πει ότι εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς? Λοιπόν, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Επικαλείστε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας τη στιγμή ή του Αρείου Πάγου που σωστά σας δικαιώνει, την ίδια ώρα που απορρίπτει όλα τα άλλα αιτήματα του ελληνικού λαού. Γιατί ρε παιδιά, από πού και ως πού? Εμένα θα με προσέβαλε αυτό το πράγμα? Να φοράω στολή, να ορκίζομαι στο Σύνταγμα και στην πατρίδα και να θεωρώ τον εαυτό μου ότι πρέπει να έχω προνομιακή μεταχείριση από το κατοχικό καθεστώς που εξοντώνει την πατρίδα μου και το λαό μου? Γιατί αυτό το πράγμα? Και επειδή το έχω ακούσει και εγώ ως Έλληνας στρατιώτης, αυτό το περίφημο υποταγή στους ανωτέρους μου, με συγχωρείτε, αλλά ο όρκος δεν ξεκινάει με το υποταγή στους ανωτέρους μου. Ξεκινάει με το φυλάτο πίστη στην πατρίδα, στο υπακοή στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, και μετά έρχεται η υπακοή στους ανωτέρους. Που σημαίνει ότι αν οι ανωτεροί μου, είτε με τη φυσική αλυσίδα ιεραρχίας, είτε στην πολιτική ιεραρχία, καταπατούν την πατρίδα, την ξεπουλάνε και την οδηγούν στην κρεμάλα ή στην αρχόν ή στην καταστροφή, όταν καταπατούν το Σύνταγμα και το καταλύουν, όταν καταπατούν και καταλύουν την ένωμη τάξη της χώρας και φυσικά τα ψηφίσματα αυτά που πραγματικά στηρίζεται το κράτος, η ένωμη τάξη, το κράτος δικαίου, για να κατανοούμε, τότε αυτό υπερβαίνει τις διαταγές, την υποταγή προς ανωτέρους. Την υπακοή ή υποταγή προς ανωτέρους. Όπως το κάνανε ένδοξες φυσιογνωμίες των ενόπλων δυνάμεων στην παλιά Χούντα. Και υπέστησαν συνέπειες. Αλλά σηκώσανε κεφάλι και είπαν ότι μάγκα μου, εγώ ορκίστηκα στην πατρίδα. Δεν ορκίστηκα να υπηρετώ ούτε τον Αμερικάνο, ούτε τον πράκτορά του, ούτε τον οποιονδήποτε καταλύει το Σύνταγμα στη χώρα και προσπαθεί να δώσει βορρά την πατρίδα. Το κάνανε. Και το κάνανε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας εκτελεστικά αποσπάσματα, τρομακτικά βασανιστήρια, εξευτελισμούς και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί δεν το κάνετε σήμερα? Και τέλος, μια κουβέντα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάζω στην επιστολή της Ένωσης Αποστράτων, των Ενώσεων, μάλλον των Τριών Ενώσεων Αποστράτων, ότι βεβαίως αυτοί τηρούν ουδέτερη στάση, δεν λένε με το ναι και με το όχι, αλλά φροντίζουν να πούν ότι ευτυχώς που με καταδίκασε ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστική ο τρόπος που κρατούν αποστάσεις από την πολιτική. Ευτυχώς που με καταδίκασε και το δέχομαι απόλυτα. Γιατί βαίνεται ότι η δική μου αγάπη για την πατρίδα μετριέται με τα ποσοστά στις εκλογές. Όποιος πάρει μεγαλύτερα ποσοστά, τον προσκυνάμε. Όποιος δεν πάρει ποσοστά στις εκλογές, τον απορρίπτουμε. Έτσι μετράμε την αγάπη για την πατρίδα και τη συνεισφορά του καθένα μας στην πατρίδα. Πολύ δε περισσότερο όταν με τη δική μας καταδίκη, με τη δική μου καταδίκη από το λαό, ο λαός μας περνάει τόσο καλά και η πατρίδα μας πηγαίνει άψογα. Έχει τέτοιες κατακτήσεις. Ευτυχώς λυθήκαν τα προβλήματα ή τέλος πάντων έχουμε
διαδικασία λύσης των προβλημάτων μας. Οπότε καλά κάνει και καταδικάστηκαν οι απόψεις και οι λογικές που εκπροσωπεί το ΕΠΑΜ και ο Δημήτρης Καζάκης. Βεβαίως, γιατί πώς αλλιώς θα μπει το θέμα ξεκάθαρα. Αν είσαι πατριώτης, απέδειξέ το. Αν έχεις ορκιστεί και τιμάς τον έργο σου, απέδειξέ το. Και στο πεδίο της τιμής είναι απλό. Το όπλο στο χαράκωμα και, ό,τι, και όπου βγει. Μέχρι σε σχάτων, αν χρειαστεί. Σε ειρηνικές συνθήκες δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερος ο όρκος ή, αν θέλετε, μικρότερη η υποχρέωση. Όχι για το στρατιωτικό, για το κάθε Έλληνα πολίτη. Απλούστατα, επειδή για το στρατιωτικό υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Ευτυχώς λοιπόν που καταδικάστηκε ο Δημήτρης Καζάκης, ευτυχώς που εσείς βρήκατε ότι ο κύριος βασικός εχθρός σας είμαι εγώ, γιατί υβρίζω τις ένοπλες δυνάμεις, εγώ τις υβρίζω και όχι αυτοί που σας έχουν κάνει ορτινάτζες των πολιτικών τους γραφείων και των κομματικών τους φερεφώνων και φυσικά όσους από εσάς βεβαίως, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά όλοι και φυσικά όταν θα κληθείτε ή μάλλον αυτό που εύχομαι και με αυτό τελειώνει εδώ η ιστορία, όποιος θέλει ας με μηνύσει, όποιος θέλει ας κάνει, δεν φοβάμαι. Έτσι. Στην οικογένειά μου έχω ανθρώπους που στέλθηκαν στον τοίχο για πολύ λιγότερα και φώναζαν όταν τους εκτελούσαν «Ζήτω η Ελλάδα». Εγώ δεν είμαι εκείνος που θα φτύσω το αίμα τους επειδή προσπάθησαν να με φοβήσουν κάποιοι με μηνύσεις και ποινικά. Να το έχετε καλά στο μυαλό σας όλοι, και οι πίσω και οι μπρος και όσοι υπάρχουν εκεί έξω. Έτσι λοιπόν απλά θέλω να πω το εξής. Εύχομαι και ειλικρινά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου το εύχομαι να μην κρυθεί ο πατριωτισμός μας ή να μην συγκριθεί ο πατριωτισμός μας στο πεδίο της μάχης. Γιατί ξέρω από τώρα ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι θα σταθούν δίπλα στο λαό που θα κληθεί να υπερασπιστεί με τα όπλα στα χέρια την πατρίδα του και ποιοι θα είναι οι φευγάτοι. Τελειώσαμε εδώ. Ωραία. Έχει περάσει άλλωστε και η ώρα, είναι 4 και νομίζω ότι δεν χωράει τίποτα άλλο να προσθέσουμε σε αυτά που είπες Δημήτρη. Μας έχεις βάλει όλους κυριολεκτικά, μας έχεις αφήσει άναυδους. Πραγματικά ήσουν ακαταπέλτης και νομίζω ότι πήραν και την απάντησή τους. Θα τα πούμε λοιπόν από Δευτέρα. Όχι, απλώστατα ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι που πέσανε θύματα της, να το πούμε έτσι, της κοπτοραπτικής του κατοχικού Υπουργείου Άμυνας, γιατί από εκεί προήλθε και τυχαίνει, επειδή υπάρχουν πατριώτες αξιωματικοί ακόμη και δίπλα στον κατοχικό υπουργό, να ξέρουμε και ποιοι το στήσανε το ρολοπαιχνίδι, πώς το κόψανε και το ράψανε και πώς το διακινήσανε, με ποιον τρόπο και τι εντολές δώσανε αυτοί στους τέλος πάντων εύχαρης και εφυπρόσιτους εκπροσώπους των αποστράτων των όποιων τέλος πάντων δέχονται εντολές, δεν ξέρω, μακάρι να μην υπάρχει. Ελπίζω οι ηγεσίες να είναι των αποστράτων και των ενεργεία να έχουν πέσει θύματα αυτής της πολιτικής, τουλάχιστον για ορισμένους έτσι το πιστεύω, γιατί υποτίθεται, τους ξέρω προσωπικά, δεν περίμενα τέτοια μεταχείριση, τέτοια αντιμετώπιση. Παρόλα αυτά το κατανοώ, όταν είσαι σε μια ιεραρχία καταθλιπτική και δεν σου επιτρέπει πραγματικά να εκφράσεις πραγματική άποψη ή τέλος πάντων το τσαγανό σου, το θάρρος σου, όπως έλεγε ο ταγματάρχης που μας είχε στείλει την επιστολή και διαβάσαμε τις προάλλες. Ωστόσο, να ξέρετε ότι έτσι έγινε η δουλειά. Τώρα ο καθένας μπορεί να πάρει τις ευθύνες του και εγώ παίρνω τις δικές μου ευθύνες. Σας λέω για την ουσία του ζητήματος, που δεν αφορούσε βέβαια το σύνολο των αποστράτων και ενεργεία στελεχόντων ενόπλων δυνάμεων, έστω και αν το συνεχίζετε αυτό το βιολί και είσαστε τυχεροί ή μάλλον το κάνετε, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν θα μηνύσω κανέναν, δεν θα κυνηγήσω κανέναν για συκοφάντηση, για δόλο και συκοφαντία και ψευδές κατεμηνύσεις και όλα αυτά τα πράγματα, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτά τα λύνουμε ως πατριώτες αυτήν την ιστορία και συγκρούονται απόψεις, λογικές και στάσεις ζωής
σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε δεν μπορώ να απευθυνθώ στην κατοχική δικαιοσύνη, έστω και αν για πολλούς δικαστές και εισαγγελείς του σέβομαι, γιατί ξέρουν τι αγώνα τραβάνε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Για φανταστείτε, ρε παιδιά, να ήμασταν στην παλιά ναζιστική κατοχή και να βγαίναμε και να καταγγέλαμε τους στρατηγούς που υπογράψαν τη συνδικολόγηση. Τι πόσα πάει είχαν απαντήσει. Συγγνώμη, στη δίκη των δοσιλόγων, για όσους από εσάς δεν το έχετε διαβάσει, αξίζει τον κόπο και να συγκρίνετε τα κείμενα, τα σημερινά κείμενα, με εκείνες τις απολογίες των στρατηγών δοσιλόγων που δικάστηκαν τους δοσιλόγοι το 1945, και εννοώ τον κύριο Τσολάκογλου, τον Δεμέστιχα, τον Κατσιμήτρο, τον Μπαλί και άλλους, ότι το κάνανε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Για την πατρίδα το κάνανε. Η διαφορά με τους 65 ανώτατους αξιωματικούς εν αποστρατεία είναι ότι ο Τσολάκουλου το κάνει στο πεδίο της μάχης, το ναι, είπε ναι στον κατακτητή, τον επιτιθέμενο, τον εκβιαστή της χώρας, είπε ναι στο πεδίο της μάχης, την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός έχινε το αίμα του επάνω στο αλβανικό. Ενώ αυτοί το είπαν σε συνθήκες ειρήνης. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να θρηνήσουμε θύματα σε μέτωπο, έχοντας αυτούς επικεφαλής. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ απλό πράγμα. Να ξέρετε ότι κάθε βήμα που γίνεται εδώ έχουμε νεκρούς. Ο ελληνικός λαός για πρώτη φορά στην ιστορία του, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μάλλον και ο τρόπος που γίνεται είναι πρωτοφανής, δέχεται μια γενοκτονία η οποία είναι πολύ χειρότερη από τη γενοκτονία που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Και αυτό το λένε οι ειδικοί. Οι ειδικοί. Ποιοι είναι οι ειδικοί ακριβώς? Οι ειδικοί επιστήμονες που λένε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο επιβαλλόμενος, η επιβαλλόμενη κατάσταση κατοχής με τον που οδηγεί όχι μόνο στους θανάτους και τις αυτοκτονίες και την πτώση των γεννήσεων στον ελληνικό λαό, ξέρω δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό αφορά την πλέμπα. Λοιπόν, το γεγονός αυτό επιδρά στη γονιδιακή συγκρότηση του ανθρώπου. Ακόμη και στη γονιδιακή. Το μακρόχρονο στρες που επιβάλλεται στον άνθρωπο, στο μέσο Έλληνα σήμερα, θα έχει γονιδιακή επίδραση και στις γενιές που θα γεννηθούν. Με τρομακτικές καρκινικές γενιές κυττάρων, αλλά όταν αυτή τη στιγμή κάποιοι από εσάς, δεν είναι όλοι, γιατί ξέρω τον αγώνα που δίνουν πάρα πολλές οικογένειες, αποδέχονται να καταλήξει ο μισθός του αρχηγού στα 1400, αυτό δική μου κατάκτηση. Μπορείτε να μου τη χρεώσετε κι αυτή. Ναι, εγώ το έκανα αυτό. Στα 1400. Βεβαίως δεν είναι για όλους πρόβλημα, γιατί κάποιοι τα παίρνουν χοντρά από το πλάι. Αλλά εγώ δεν είμαι εισαγγελέας για να τους καταγγείλω. Εσείς θα πρέπει να τους καταγγείλει. Γιατί τους ξέρετε. Είσαι στην υπηρεσία. Εγώ δεν είμαι. Αν ήμουν, να είστε σίγουρος. Σίγουροι ότι θα το είχα κάνει. Όπως το έχω κάνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Πολύ ανοιχτά και πολύ έντιμα. Απλά εγώ ξέρω να υπόσχομαι ότι αν οι αντιλήψεις μου και οι άνθρωποι που φέρουν τις αντιλήψεις μου έρθουν στα πράγματα της χώρας, αυτοί δεν θα γλιτώσουν. Ίσως γι' αυτό είπαν ναι στον εκβιασμό της χώρας. Γιατί ξέρουν πολύ καλά από ποιους πρέπει να τους φυλάει η κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν οδήγησα εγώ τις περισσότερες οικογένειες των αποστράτων, αλλά πολύ περισσότερο τον ενεργεία σε κατάσταση παινίας και τέτοιου δράματος που περνούν αυτή τη στιγμή. Και οι περισσότεροι από αυτούς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτοί που έχω περιγράψει και όλα αυτά, έχουν το σθένος, έχουν και την αξιοπρέπεια να λένε ότι πάνω και πέρα απ' όλα η πατρίδα μου που σήμερα είναι υποκατοχή, όχι για να δεχτούν τις περικοπές, αλλά γιατί παλεύουν για την απελευθέρωσή της με σκοπό μου πρώτα και κύρια και τη δική τους αποκατάσταση, αλλά και την αποκατάσταση του ελληνικού λαού, το οποίο το ένα μετά με το άλλο είναι άρρηκτα δεμένο. Άρρηκτα. Δεν μπορεί να υπάρχει αποκατάσταση για τους στρατιωτικούς χωρίς αποκατάσταση της ελευθερίας, της δημοκρατικής ομαλότητας, αλλά και του κράτους δικαίου για όλο τον ελληνικό λαό. Εκτός αν ονειρεύομαστε χούντες. Αν ναι, αυτό τι να σας πω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλό απόγευμα, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα τα ξαναλέμε. Γεια σας.
Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ της ΕΟΣ 4, τέταρτος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.